Γεια σας κυρίες και κύριοι, ακόμα μια φορά εδώ πέρα, πόσες φορές δεν θυμάμαι, ποιος το ξέρει, άραγε. Yeah. Κρήτη 87,5 ο σταθμός μας, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Αρχείο Πολιτισμού η εκπομπή, Γιάννης Μανόπουλος στον ήχο και στην κάμερα. Μια εκπομπή που την ακούτε εκτός από το δικό μας σταθμό, από το Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, από, το, από την Deutsche Welle στη Γερμανία, διαδικτυακά φυσικά μας ακούτε από παντού, τι άλλο θέλετε και θα βγει αργότερα και στα άλλε πλατφόρμες για να μην τη χάσετε διότι αρχείο πολιτισμού είναι αυτό, αρχείο πρέπει να το κρατάτε γιατί μερικά πράγματα όσο και αν θέλεις, ακόμα και τον ίδιο καλεσμένο να έχεις δεν θα ξαναεποθούν με την ίδια φορά. Τώρα, ποιο είναι ο καλεσμένος μου και πώς να τον προσφωνήσω και τι να πω για αυτά που θα πούμε. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί είναι φίλη Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα γιατί είναι μια κυρία. Και αυτό τα κάνει τα πράγματα δυσκολότερα τα κάνει τα πράγματα δυσκολότερα διότι η αντιμετώπιση της πρέπει να είναι ως μια κυρία της δημοσιογραφίας, ταυτόχρονα μια κυρία του πολιτισμού. Όμως έχει και μια άλλη ιδιότητα που είναι η γυναίκα που στηρίζει μια κολόνα. Και εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και εδώ θέλω να επισέλθω πώς είναι δυνατόν τι ρόλο παίζει μια γυναίκα στην στήριξη μιας κολόνας. Κυρίες και κύριοι, ένα βιβλίο που δεν προλάβαμε να το παρουσιάσουμε γιατί μας σταμάτησε η πρώτη φάση του κορονοϊού Μίμης Πλέσσας, 70 χρόνια, δημιουργία, ποιος το ξέρει Συγγραφέας, η Λουκίλα Καρέρ Λέσα Η Λουκίλα Πλέσσα Καρέρ Γεια σου Λουκίλα μου Χρόνια πολλά σε όλους χρόνια πολλά. Ευχαριστώ Γιώργο για την πρόσκληση Πάντα συγκινούμε να είμαι στα μικρόφωνα και να, <laughs> και να καταθέτουμε την ψυχή μας Χρόνια και εγώ πίσω από τα μικρόφωνα. Και πραγματικά με αυτή την εισαγωγή που έκανε, για να δούμε πόσοι θα το έβρισκαν. Είπε για την ναι. κολόνα του πολιτισμού, ναι. είπε για το, τα χρόνια δημοσιογραφία, πόσοι θα το έβρισκαν. Έπρεπε να το κάνει quiz αυτό. Ναι. Να δει. έχουμε ένα live να δούμε. Α μην του ταλαιπωρήσω. Του αγαπώ. Ε, δύο πράγματα ήταν. ναι. Έχει ζήσει περισσότερο με το μίμη από ότι οτιδήποτε άλλο. Ακριβώ. Έτσι. Το 99% της ενήλικης ζωής μου είναι με το μήνυμα. αν θέλεις να πάμε με ποσοστά. Ωραία, καλό. Ε, τσένε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να φανταστείς πώς θα ήταν η ζωή σου χωρίς το μήνυμα. Ε, κοίταξε, δεν, δεν μπορώ. Δεν, δεν δε, δε θυμάμαι κιόλα. Χωρί το μήνυμα. Δεν έχει παραστατικά. Δηλαδή θυμάμαι τα, τα, χρόνια στο πατρικό μου, με τα αδέλφια μου, με του γονεί μου. Αλλά ενήλικη, χωρί το μήνυμα δεν τη θυμάμαι. Ναι. 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 Ούτε Ότι μπορεί να φανταστεί πώ θα ήταν. Γιατί, γιατί πήρε μια τροπή η ζωή σου, ρε παιδί μου, πήγε προ τα κάπου. Καταρχήν, με το μήνυμα ένιωσε μια απόλυτη ελευθερία. Ε, ξεκίνησε από ένα θαυμασμό στο έργο του. Ήταν η εποχή που κανεί δεν ανέφερε το μήνυμα ανάμεσα στου συνθέτε. Εγώ ανακάλυπτα μέσα από τη μανία μου να είμαι συλλέκτη και να καταθέτω το κατζηλίκι μου στο μοναστηράκι. Σε 40 πεντάρια, σε φωτογραφίε από τον κινηματογράφο. Και αυτό πλέσα, και αυτό πλέσα. Και αυτό πλέσα, και αυτό πλέσας, και έλεγα ότι αγαπώ τελικά είναι πλέσα. Και κάποια στιγμή, κάθερη η ζωή και τον γνώρισα. Αλλά δεν ξεκίνησα όπου θέλω να είμαι μαζί του. Όχι, θέλω να γνωρίσω την προσωπικότητα τον γύρω από όλα αυτά που αγαπώ. Και ένιωσα μια ελευθερία γιατί το λέω γιατί στο πατρικό μου, οτιδήποτε είχε να κάνει με ελληνική μουσική, με ελληνική ταινία, μέλληνα με μέλληνα τραγουδιστή ήταν απαγορευμένο. Με κεφαλαίο το λέω αυτό. Και ό,τι απαγορεύει, τελικά και κλείνει την πόρτα. Η ζωή σου ανοίγει το παράθυρο και σου φέρνει ένα δροσερό αεράκι με όλα αυτά που αγαπά και που έχουν απαγορευτεί στο κατρικό σου. Οπότε ένιωσα την απόλυτη ελευθερία. Να πούμε για την οικογένεια Καρέρ. Πε, ό,τι θε. Έχει μελετήσει και αυτό. Έχω μελετήσει και αυτό. πολιτισμού μάλιστα. Αλλά θέλω να. Είναι ένα άλλο κόσμο. Είναι ένα άλλο κόσμο. Είναι ζακινδυνό ο παππού. Κερχηραία η γιαγιά, επτάνει εκεί. Σπέτσε από την άλλη πλευρά τη μαμά μου. Τον έχουν, την έχουν τη μουσική όμω μέσα στην. Την αυτός. έχουν τη μουσική, ο Παύλο Σοκαρέρ είναι πρόγονο. Αλλά. Ο πρώτο, α πούμε, που έγραψε και την κυρία Φροσίνη, τον Γεροδήμο Αλλά. Γενικά ήταν τη όπερα. Και τη κλασική μουσική και τη ξένη μουσική. Ναι, η αντιμετώπιση Λε... του λαϊκού τραγουδιού ή του. Καμία σχέση. Καμία. Λαϊκού. Και θα σου πω και κάτι. Ο μεγάλο καυγά ήταν γιατί μιλάμε τότε στο πατρικό μου. Οι ελληνικέ ταινίε πεζόντουσαν από την κρατική τηλεόραση, δεν υπήρχε ιδιωτική. Στην τηλεόραση. 9 το βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ. Mm. Πού να δει ένα παιδί που έπρεπε να πάει στο πάρτι, στην κοινωνική εκδήλωση, στο τραπέζι, να δει ελληνική ταινία. Έπρεπε λοιπόν να κάνει την άρρωστη, σαν τη βουλιουκλάκι κι εγώ, το θερμόμετρο <χ> στο κομμωδίνο, μέχρι 37 και 2 για να πάνε και στο γιατρό, και να πάω και στο σχολείο τη Δευτέρα. Αχ, νιώθω αδιάθετη, θα ήθελα να μείνω σπίτι, για να μ' αφήσουν να κλειστώ στο δωματιό μου και να δώσω τη τηλεορασούλα την μικρή την ελληνική ταινία. Καταλαβαίνει όταν με πιάνανε να βλέπω ελληνική ταινία. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει, τη συγχωρεμένη, μα δεν υπάρχει σοβαρό άνθρωπο να βλέπει ελληνική ταινία. Είναι δυνατόν η κόρη μου. Θυμάμαι τον καυγά όταν ανακάλυψαν ελληνικό βινίλιο κάτω από το κρεβάτι μου. Και μαζί και ένα πικά που είχα, βαλτσάκι, αυτά τα βαλτσάκια τα παλιά, <Και> με τα ηχεία που ήταν το καπάκι, έβγαζε στο καπάκι ήταν τα ηχεία και έπρεπε να φύγουν όλοι να ακούσω ελληνικό τραγούδι. Άρα θέλω να σου πω, όταν γνώρισα το μήνυμα και ζωή μου έδωσε αυτό το δώρο, με οδήγησε σε αυτά τα μονοπάτια τη απόλυτη ελευθερία και δεν τρεπόμουν να, να, πω και να μάθω και να συλλέξω τα πράγματα τα οποία αγαπούσα. Δηλαδή έπαιρνα από το αρχείο του, του πήγαινα πράγματα που του έλειπαν, γιατί και εκείνο δεν είχε αρχείο οργανωμένο. Και επιτέλου, τι ώρε που ήμουν στο στούντιο του Μήνυ, ένιωθα αυτό, ελευθερία. Είναι αυτό που μου, πω ό,τι κλειδώνει αυτό έρχεται από το παράθυρο. Λέβαια. δεν είναι. έρχεται από το παράθυρο τελικά. Ακριβώ. Πρέπει να αφήσει το. Κλείνει την πόρτα με θόρυβο, η δική μου, δηλαδή και βάζανε και την αμπάρα από πίσω, ο Θεό μου άνοιξε ένα παραθυράκι, μπήκε το δροσερό αεράκι με όλη αυτή την ελευθερία. Και, και, και τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Ξαφνικά βλέπει τηλεόραση και ακούς αυτή η μουσική, ωραία, mm. είναι πλέσας mm. ναι, αυτό το δισκάκι πλα... αυτό... Και δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Εγώ λατρεύω τα ορχιστρικά θέματα του Μήνου. Δηλαδή για μένα η κορυφαία μουσική είναι το 63 το, στο ένα μεγάλο έρωτα. Mm. Είναι δάκρυα για την ηλέκτρα. Είναι ήλιγκο. E είναι, δηλαδή πέραν των τραγουδιών που γνωρίζουμε, τα μουσικά θέματα. Που τα έκανε τι, από ό,τι μου εξήγησε και αργότερα. Ε, Πολλέ φορέ ήταν τρία και τέσσερα όργανα και ακουγόταν μια ολόκληρη συμφωνική. Έτσι, χωρί τεχνικά μέσα τα σημερινά. Ήσουν σε θέσει να καταλάβει αυτό το μεγαλείο, το μουσικό μεγαλείο. Είχε δηλαδή τι μουσικέ έτσι. Το, το μουσικό, μουσικό μεγαλείο, όχι, τι λεπτομέρειε αυτέ με τα όργανα, τα, τις έμαθα μετά. Ήξερα εγώ, όταν έγινα πάρα πολύ φίλη με τον Γιάννη του Δαλιανίδη, που μου έλεγε αυτό γυρίστηκε έτσι με αυτά τα πενιχρά μέσα εκεί και δείχνει ότι είμαστε στην έρημο και είμαστε στο σκηνιά, ας πούμε. Ε, δεν, ε, έβλεπα έναν κόσμο, ζούσα σε έναν κόσμο που με άγγιζε, βρε παιδί μου. Με άγγιζε και απ' την άλλη έπρεπε να τον γευθώ κρυφά. Δηλαδή να λείπουν όλοι από το σπίτι για να μπορέσω να ακούσω ή να δω αυτό που ήθελα. Πόσο μάλλον μετά λοιπόν μου ανοίχθηκαν αυτές οι πόρτες και ο ένας με τον άλλο να, να γνωρίζω όλους αυτούς που ήταν απαγορευμένη στο πατρικό μου. Ο Δάκη. Από μικρή, πω, πω, έβλεπα το Δάκη τότε. Κλάμα στην Αστρομαντική. Όλα τα κοριτσάκια. Με. Όταν έγινε κολλητό μου, γιατί τον γνώρισα το 88, τον κάλεσα στο κανάλι για να του πειράσει τι πρώτε μου εκπομπέ. Κολλήσαμε αμέσω. Γίναμε κολλητοί. Μέχρι την τελευταία μέρα τη ζωή του, του κλείσα τα μάτια. Κατάλαβε. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπό μου. και Έγινα ο, ο, ο άνθρωπό του και, και ο άνθρωπό μου. Με φώναξε, τη θυμάσαι τη συνέντευξη. Συνεχώς Λατρεμένο. Όλη κάμερα. Και Λατρεμένο. Μου ναι, ναι. Λατρεμένο πλάσμα. Είδε και το βιβλίο ξεκινάει με ένα κεφάλαιο στο δάκι. Πολύ. Και μου λείπει και πάρα πολύ. Καθημερινό μου τηλεφώνημα, μία μισή ώρα κάθε πρωί. Σκέψω λοιπόν αυτό το παιδάκι που έκλεγε βλέποντα το δάκι, θα φτάσει να γίνει αυτοκόλλητη μαζί του. Έγινε ο αδελφό μου. Δηλαδή, χάθηκε η μητέρα μου, έφυγε η μητέρα μου και μαζί πήγαμε στο πατρικό μου το σπίτι, γιατί λάτρευε και αυτό αρτίκε όπω και εγώ. Και μαζί πήγαμε και είδαμε τι θα επισκευάσω, τι θα πάρω, πού θα βάλω το. Μαζί πήγαν, δεν πήγαμε τα αδέλφια μου. Μαζί του πήγα. Και μου λέει, μου λέει μάλιστα το τονάκι. Μου λέει, Αχ, Λουκήλα μου. Ήταν πριν αρρωστήσει έτσι πιο σοβαρά. Μου λέει, Σε αυτό το δωμάτιο θέλω να τελειώσω τη ζωή μου. Και ήταν το γραφείο του πατέρα μου, όλο ξύλο μέσα και παλιά βιβλία. Και μου λέει, Εδώ, αυτό. Και να βλέπω την Ακρόπολη. Λέω, λοιπόν. λοιπόν, Κοίταξε πώ θα φέρνει η ζωή. Σε αυτό το δωμάτιο, στο γραφείο του πατέρα μου, σε έβλεπα στην ασπρόμαυρη τηλεόραση. Έκλεγα που σε έβλεπα να χορεύει με τι μπρόγκερ και ζήλευα. Και τώρα <laughs> μου λε, θέλω να μείνω εδώ. Είδε, λέει η ζωή. Γι' αυτό λέω, ό,τι υπόθησα, νιώθω ευγνώμων. Ευγνώμων, πραγματικά. Και να τραγουδάει και το πόσα καλοκαίρι. Και να τραγουδάει Φαντάζομαι το πόσα καλοκαίρι. Να, να τραγουδίσει αργότερα και τραγούδια που του έγραψα εγώ και σε ξένο στίχο. Ναι, ναι. Έτσι του έκανε και το ένα ουρανό μαστέρια στα αγγλικά και το. Πια νύχτα, έκλεψε στα αγγλικά και ελληνικά το περασμένα μεσάνυχτα. Και του γράψα Και το τελευταίο του τραγούδι την πηξίδα. Του γράψα Θέλω να πω, γίναμε φίλοι, κάναμε ταξίδια μαζί. Λοιπόν, είμαι ευγνώμων σήμερα, αυτό μπορώ να πω. Υπάρχει κάποιο που δεν ήταν φίλο του Μίμη στην πορεία, δηλαδή. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει άνθρωπο που να πει Δεν το γνώρισα. Όχι να μην το ξέρει. Το γνώρισε και με κέρδισε. Ναι, έχω ακούσει άνθρωπο να πει ότι το γνώρισα. Έλα, μωρέ. Εντάξει. Για το μήνυμα. Ναι, ναι. Ε, κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Καταρχήν, βλέπω όντω ότι όποια πέτρα και αν σηκώσω από πίσω πήρε ο μήνυμα. Μέχρι διάβασα τώρα που έφυγε ο Βασίλη Σοκαρά, καλό του ταξίδι, που διάβασα κάπου που δεν το γνώριζα, ότι το 76 λέει, το 77, ούτε το μήνυμα το θυμάται αυτό, ε, τον άκουσε κάπου και τον, ε, του έκανε μια σύσταση, το διάβασα στα, στα δημοσίευματα. 1978. 1978. Ότι πήγερ, του έκανε μια σύσταση να έρθει στην Αθήνα και ναι. ο ίδιο μεσολάβησε και τελικά δεν υπήρχε θέση στη δισκογραφική. Κάτι τέτοιο διάβασα. Όχι, δεν, 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 δεν βρέθηκε η δισκογραφική. Δεν βρέθηκε, αλλά θέλησε να το κάνει. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ποτέ δεν μου έχει πει για το Βασίλη το Καρα, ούτε έχει τραγουδεί τραγούδια του. Με. Και όμω βλέπει, όποια πέτρα και αν σηκώσει, από πίσω ήταν ο Μίνης Εγώ αυτό που ξέρω και θα σου πω. Είναι ότι προσπάθησα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, να τον φέρω κοντά με ανθρώπου που δεν έκανε παρέα. Γιατί ο Μίμης μέχρι που τον γνώρισα δεν έκανε παρέε, δεν είχε παρέε μέσα από το χώρο. Καθόλου. Δηλαδή, με το δάκι που κόλλησα εγώ, κολλήσαμε και κάναμε μετά όλοι μαζί παρέα και ταξίδια και περιοδία. Ε, με τον uh, Γιώργο τον Χατζινάσιο, ο Γιώργο και η Μαρία ήταν φίλοι του αδελφού μου, όταν ακόμα έμενα με του γονεί μου και πήγαινα σχολείο. Και του έβλεπα στα πάρη του αδελφού μου. Όταν λοιπόν βρέθηκα με το Μίμη, ναι, μεν εκτιμούσε ένα τον άλλον πάρα πολύ. Δεν κάναμε ποτέ παρέα. Κάναμε παρέα αφού παντρευτήκαμε με τον Μίμη. Του έφερα κοντά. Δηλαδή, προσπάθησα να, το, να τον φέρω κοντά με ανθρώπου του χώρου ε, που, που, μας μα πηγαίναν κιόλα. Κάναμε παρέα. Ο Μίμη δεν έκανε ποτέ παρέα πριν. Ήταν ε, αυτόνομος. αυτόνομο. Ε, ναι, δεν θα το έλεγα αυτόνομο. Ο Μίμη ήταν χημικό. Ήταν να τα τα Πράγματα... και δεν είχε παρέα από το χώρο. Καθόλου. Να Ούτε να τα... ο ο εταιρεία, δισκογραφική. Ο μίμης μπήκε mm. στο χώρο, mm. εισέβαλε στο χώρο mm -hmm. σαν κομίτη. Ήρθε ένα κομίτη από το άλλο διάστημα, από έναν mm -hmm. άλλο κόσμο. Μπήκε μέσα και όλοι το κοιτάγανε λίγο περίεργα. Ακριβώ. Είχαν σπουδάσει, είχαν κάνει τα πιάνα του, τα κονσερβατουάρ του, τα έτσι τα αλλιώ. Και ξαφνικά έρχεται ένα ε, τύπο από το υπερπέραν. Ακριβώ. Ε, με άλλε σπουδέ. Άναρχο στοιχείο. Ναι, με άλλα χέρια, με άλλε μουσικέ. Ναι, με άλλε μουσικέ. Από εκεί που πηγαίνουμε. Ναι, ναι. Κουπλέ, ρεφρέν, mm -hmm. Τάδε δρόμο, τάδε δρόμο. Με εισαγωγέ εντυπωσιακέ και, και φινάλε. Λίγη τα με, α, με άλλο πράγμα εισαγωγή, όχι το αφρένα να το mm. κάνω εισαγωγή, και να γράψω το φινάλι, όπω πρέπει να, yeah, να, yeah, να γράψω yeah, το φινάλι, yeah. ενδιάμεσες ενδιάμεσε γέφυρε κλπ. Και, mm. και αυτό έκανε τον υπόλοιπο κόσμο τη μουσική να τον κοιτάει με το ένα μάτι. Ναι, yeah, ακριβώ. Yeah, 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 yeah. Και ταυτόχρονα αυτό πιστεύω ότι ήταν αυτό που τον έκανε να κρατήσει λίγο άμυνα. Mm. Μα δεν είχε φιλίε στο χώρο με εμεί και πάντοτε του βάζανε τρικλοποδιάσικα, αυτά τα ψέματα. Και αυτό τώρα στο λέω από την άλλη πλευρά. Που ήμουν μέσα στον χώρο τη δικογραφία και του ραδιοφώνου, που έβλεπα τι πόλεμο του έκαναν. Δηλαδή, ε, με ρώτησε κάποιο και στο Facebook δημόσια, αν δεν ξέρω να το διάβασε, όταν συναντήθηκαν τώρα με την Άννα Δημούσχουρη, με την οποία βλεπόμαστε πολύ την τελευταία δεκαετία, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο, ενώ πιο πριν είχαν χαθεί. Ε, με ρώτησαν τη συγχώρεσε, λέει, που ενώ ξεκίνησε με τον Πλέσα με τα πρώτα τραγούδια δεκαετία του 50, μετά ακολούθησε το Χατζηδάκι. Λέω και πολύ καλά έκανε. Δεν ζούσα τότε για να σα πω τι έγινε, να καταγράψω αυτό που έγινε το 59 και το 60, αλλά έκανε πάρα πολύ καλά. Διότι επειδή η Νάνα ήθελε να κάνει τη διεθνή καριέρα, σε αντίθεση με πολλέ άλλε που δεν ήθελαν, και έπρεπε να πάει. Στο Χατζηδάκι που είχε όλη τη στήριξη του κράτου, τη κυβέρνηση, των εκδοτών, των δισκογραφικών εταιριών, για να γίνει αυτή Πρόθετη. που έγινε. Και σου λέει η Νάννα όμω σήμερα πια, και πριν 15 χρόνια που παρουσίασε το δικό του το βιβλίο, και ήμουν εκεί στην παρουσίαση του βιβλίου στη Μεγάλη Βρετανία, είπε ότι αν ο Μάνο μου χάρισε κάποιε επιτυχίε στην Ελλάδα, στο, ο, από το, ο, ο Μίμης ήταν το δικό μου το σχολείο για το πώ στάθηκα σε διεθνέ επίπεδο και στα, διεθνές, στα διεθνή φεστιβάλ. Και αυτό προ τη μήνυ τη το είπε πριν πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα το λέει. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Εδώ ήταν κάποια πράγματα προκαθορισμένα. Δεν μπορούσα να πα με τον Πλέσσα για να κάνει διεθνή καριέρα, γιατί του βάζαν από παντού τρικλοποδιά. Δεν είχε δισκογραφική εταιρεία, δεν είχε μάνατζερ, δεν υπήρχε το ρεπερτόριό του σε μία δισκογραφική για να το προωθήσει. Άρα τρικλοποδιά. Και μόλι έβλεπαν ότι έκανε μια τεράστια λαϊκή επιτυχία, τύπου βρέχει φωτιά στη στράτα μου, του κλείναν τι πόρτε για του εδώ κινδυνεύουν άλλοι. Άμα γράψει κι άλλο τέτοιο. Και από το βρέχει φωτιά στη στράτα μου δεν τα έπαιρνε ποσοστό ποτέ. Το χάρισε στο στράτο. Όταν έγραψε το τσούκα και πίνει για την πόλη πάνω. Δεν 50, 50, 50, θέλω να το βγάλουνε. Τόσο, 50, τόσο, 58 νομίζω ήταν αυτό. Το βρέχει φατιά στράτα μου, το ξέρει. Το, το... το, το... το τσούκα και πίνει. Το, το τσούκα και πίνει, όχι. 67. 60 ναι. ναι. Ε... το λέω γιατί ο κόσμο το έχει μάθει τώρα που έχει μάθει. Με τη μελιά ναι. ναι, αλλά ήτανε... Στο... Στο... Ήταν όχι, και νομίζω ότι είναι καινούριο τραγούδι. Θέλω να πω ότι είναι. Εντυπώλη πάνω. Στο... αγάπη στο... μου. Αλλά ξέρει τότε ο, ο Μίμη ούτε το θυμόταν το τσούκανα και πίνει. Γιατί ποτέ έγραφε και ποτέ δεν ασχολείται το με το τι θα γίνει, αν θα πουλήσει μετά. Πολύ πάνω λοιπόν δεν ήθελε κανεί να πάρει το τσούκανα και πίνει στη δισκογραφία, διότι θα χτυπούσε τα πρωτοκλασσά τα ονόματα τη δισκογραφική και είχε γκρίνει από του πρωτοκλασσά του τραγουδιστέ. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Ε, η πόλη το έβγαλε Στη Βεντέτα, στη δική τη δισκογραφική, και τα σε ένα σαββαταπεντάρι και έμεινε, και έμεινε εκεί. εκεί. Να μην ενοχληθεί κανένα μεγάλο τραγουδιστή, να μην ενοχληθεί κανένα προστατευόμενο μεγάλο λαϊκό συνθέτη που δεν είχε γράψει ένα αντίστοιχο σου και πίνηση ή ένα αντίστοιχο βρέχει Φωτιά στη στράτα μου. Σα μιλάω για δύο τεράστιε επιτυχίε από τι οποίε δεν πήρε ποσοστά ο Μίμη. Είναι πολύ μετά. Πριν 15 χρόνια πήγα εγώ και έκανα συλλογικό συμβόλαιο για το Μίμη, όταν τα δίνανε τζάμπα στι εφημερίδε, τα CD είπα, παιδιά, εδώ τι γίνεται. Μηδέν από εδώ, μηδέν από εκεί, μηδέν από εκεί. Σωστά. Για να δώσετε ξανά πλέσα, να υπογραφεί αυτό το συμβόλαιο. Μα λέει είναι παράλογο. Παράλογο, ξεπαράλογο πρέπει κάποτε να πάρει αυτά που δεν έχει πάρει τόσα χρόνια. Παράλογο σε σχέση ε... με τη λογική πιανού. Ε, ακριβώ. Έτσι αυτό. Οπότε ήρθε η στιγμή που ακριβώ σταμάτησε αυτό. Αλλά ο Μιμή τότε δεν ασχολείται. Ούτε είχε δικό του άνθρωπο σε δισκογραφική ή παραγωγό ή manager Όχι, ή πέρα. εκδότη ή στην κυβέρνηση κανέναν. Ήταν ένα πηγαίο ταλέντο, άναρχο πλάσμα, που έγραφε σαν τη βρύση που βγάζει το νεράκι ναι. και, 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 και δεν νοιαζόταν μετά τι θα γίνει τι θα, θα γίνει, γίνει ακριβώς αν θα γίνει ακριβώς. Ε, και να σου πω και κάτι στο καφενείο πολλές φορές δύο μέρες πριν το γύρισμα που με το τηλέφωνο και μου λέει γύρω, έφυγε εκείνος αυτό να βάλουμε mm. κάτι mm. είχε εμπιστοσύνη αυτό που θα του mm. λέγες ότι θα τα βγάλει πέρα εγώ στο πιάνο όποι, αν, αρκεί, να, να, αρκεί να τραγουδάει θα, την τη βγάλουμε την εκπομπή, live, έτσι, ζωντανή. θα τη βγάλουμε. Είχε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη που μπορεί να τον ήξερε αυτό. Λέω, τώρα που μου λε πιο. Βλέπει επαναλήψει το καλλιτεχνικό καφενείο. Ναι. Πώς, πόσα μεγαθύρια μαζεμένα έφερνε ο πλέσα ακοπλεξάριστα εκεί. Ναι. Εγώ έβλεπα χθε μια επανάληψη που ήταν μέσα. Ο Καλβάρα, ο Μιτσάκη, ο Κώστα ο ο. ξέρω τα παιδιά από την Πάτρα ή. Η, η... η Τζένι Βάνου, η Κλειό Δενάρδου, η πόλη Πάνου, όλοι μαζεμένοι. Δεν είχε το σύμπλεγμα, αχ, να φανώ εγώ. Γι' αυτό και προωθούσε και νέα παιδιά, δεν τον ενδιαφέρει να του πάρει τη θέση. Πάντα, πάντα, τρομερό αυτό. Έπειτα θα σου πω κάτι. Αν είχε την προστασία μια δισκογραφική εταιρεία ο Μίμης και είχε υπογράψει και δεν τον έτρεμαν. Αν είχε, θα τα πήγαινε καλύτερα ή όχι. Θα σου πω. Θα του έδιναν μεν τα πρωτοκλασά τα ονόματα τη εταιρεία να τραγουδίσει όχι, πω. συγγνώμη. Και θα είχαν και την προστασία, ε, ο ολοίζω ω συγχωρεμένο, επειδή τα ξέρω και από το ραδιόφωνο, από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο ήταν όλα στη μήνουσα. Άρα έφυγε ο Μάνο νωρί και μου ερχόμουν εμένα στο ραδιόφωνο. Οι συλλογέ πρώτα σε βινίλια, οι, οι κασετίνε των βινιλίων, τα remakes του Λοίζου, οι τα, τα live από την και τάδε μεγάλη θελία, πίσω, συναυλία το, πέρατε, στο, πέρατε. Στο, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ποιο τα έκανε αυτά και το Πλέσα. Ο Πλέσα έπρεπε να χαθεί, να θαυτεί και να είναι το άγαλμα του Πουλόπουλου το βρέχει φωτιά στράτα μου του Διονυσίου, του Διονυσίου. το τι και πίνει τη πόλη πάνω και το άνοιξε πέτρα τη Μαρινέλα. Πότε βγήκε κανεί να πει του πλέσα. Το 93 που βγήκε στο ζυγό για πρώτη φορά με δικό του έργο, με τον Άγγελο τον Πυριόχο τότε που τον πείσαμε με πολύ μεγάλη δυσκολία να ανέβει και να κάνει τα κινηματογραφικά του τότε που γινόταν χαμό και έλεγε Μα δεν τα ξέρει κανεί, μου λέγε εμένα. Δεν τα ξέρει. Το τα ξέρει εσύ που σε ψώνιο με αυτά, δεν σημαίνει τα ξέρει ο κόσμο. Και ανεβαίνει να κάνει μία εβδομάδα παραστάσει και κρατάει ένα χρόνο. Και μετά και περιοδεία. Και βλέπει τον κόσμο να σπάει τι τζαμαρίε του ζυγού. Και έλεγε, Πού τα ξέρουν αυτά. Δεν είχε ιδέα. Ήταν εκτό και και χρόνο στην τόπου. κυριολεξία. Καταρχήν θα σου πω, την ίδια εποχή, μέχρι να ανέβει mm. με δικά του έργα που δεν τα πίστευε, έκανε μία σειρά. Δεν πίστευε. Δεν πίστευε τη δύναμή του. Mm, ναι. Δεν πίστευε ότι τα ξέρει ο κόσμο. Ναι, αυτό, αυτό. Είμασα δεν ήξερε στην, πόσο κάτω έχουν στην Κρήτη, στα Χανιά και τον παρακαλώ σε μια συναυλία εκείνο το καλοκαίρι του 94 νομίζω να βάλει το όλα δικά σου μάτια μου. Έλα βρε Λουτίνα, Μα ποιο το ξέρει. Αυτό είναι flip side, ξέρω εγώ, του αυτού στα 45 στροφέ. Δεν το ξέρει το όλα δικά σου μάτια μου. Λέω σε παρακαλώ, κάντο για μένα. Το βάζει, πέφτει το στάδιο, τραγουδούν όλοι όλα δικά σου. Και γυρίζει και μου λέει, τελικά δεν το ξέρει μόνο εσύ. <laughs> και αυτό το έκανε για πολλά τραγούδια. <laughs> Αυθόρμητα. Να πούμε την το flip side, μα ακούνε ε, και νέα παιδάκια. Ναι, <laughs> η πίσω όψη ενό 45 αριού. Ένα μικρού δίσκου. Συνήθω και τα 45 αριά είχαν το καλό ναι, ναι, ναι. όψη Α και το Β, άντε να τελειώνουμε να βάλουμε κάτι. Να, να... βάλουμε κάτι. Ναι, αλλά έτσι όμω, για μια και μα ακούν τα νέα παιδιά, έτσι μπήκε το ποιο το ξέρει. Διότι, μάλλον ανάποδα. Ήθελε ο Χόρν, άκουγε το ποιο το ξέρει το θέμα, στο θεατρικό Ρωμανσέρο. Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ που έπαιζε με τη Μάρο Τικοντού. Και άκουγε αυτό το θέμα του Πλέσσα και του λέει: Δεν βάζετε στιχάκια με τον Πρετεντέρη που συνεργαζόντουσα τότε. Να το πω τραγούδι. Και λέει: Ναι, αλλά έχει δύο ψους. Απ' την άλλη, τι θα πει. Και του κάναν πλάκα στο σπίτι του Πλέσσα το βράδυ. «Δεν θε να πει, λένε, ένα τσιφτετέλη. Έλα, βρε παιδιά, λέει: Σα παρακαλώ, πλάκα, πλάκα, πλάκα. πλάκα. Και του βάζουν τι πράσινε κόκκινε θαλασσίε χάντρε από την άλλη πλευρά. Και έγινε η πλάσινη κόκκινη θαλασσίε χάντρε με το χόρν, η μεγαλύτερη λαϊκή επιτυχία και διαχρονική. Και το ποιο το ξέρει έμεινε απ' την άλλη, το σεμνό ποιο το ξέρει. Εδώ τώρα, ρε Λουκίλα μου, θέλω να συζητήσουμε κάτι. Ποιο νου κατευθύνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να το πάρουμε αλλιώ. Mm. Πε ότι ήμασταν μια εταιρεία εμεί οι δύο και είχαμε μπροστά μα mm. όλου του τραγουδιστέ mm. και... σου ερχόταν ο Χόρν. Mm. Και συζητάγαμε τι θα του δώσουμε. Mm. Θα, συζη... mm. θα, συζητούσαμε ποτέ, θα αποφασίζαμε ότι θα δώσουμε ένα τσιφτετέλι oh. που θα μιλάει για κόκκινε, κίτρινε, μπλε, oh. χάντρε και oh. Αλλά αυτά. επειδή δεν πήγαν εμπορικά. Γι' αυτό δεν πήγανε σε μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, γιατί είπε και ο Χόρν. εγώ δεν μπορώ να πάω στην ίδια εταιρεία που ηχογραφεί η Πουγιουκλάκη. Θέλω άλλη. Ούτε ο τάδε λαϊκό τραγουδιστή. Εγώ θέλω άλλη. Και δημιουργήθηκε η εταιρεία Μοντεκάρλο, δημιουργήθηκε από το φίλο του στο Μήμη των για να βγει αυτό το δισκάκι και μόνο, για να έχει ο Χόρν τη μοναδικότητα ότι είναι σε μια δισκογραφική μόνο. Και βγήκε από τη μία η Χάντρε, από την άλλη το ποιο το ξέρει, εν ονόματι του ποιο το ξέρει, και έγινε επιτυχία η Χάντρε. Ε, εδώ είναι λοιπόν τώρα Τι που, που λες τώρα ποιο κουνάει αυτά τα νήματα από πάνω. Ο Θεός. Ο, ο Θεός, η αλήθεια, ο ο Θεός το μουστικής. DNA, η ψυχή. Είναι αυτό που λέω πάντα ότι όταν κυνηγήσει μια πεταλούδα με δέκα απόγευση να την κυνηγήσει, θα σου φεύγει. Όταν καθίσεις ήρεμος θα σου έρθει η πεταλούδα και θα, καθί, θα καθίσει πάνω σου. Ε, εκεί που δεν το περιμένει. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όταν δεν κυνηγά κάτι, α, να βάλω τρικλοποδιά στον άλλον για να του βγω, για να κάνω μεγαλύτερη επιτυχία, για να πάρω περισσότερα λεφτά, να του φάω τη θέση, όταν δεν το κάνει, σου βγαίνει αβίαστα και κάνει πολύ μεγαλύτερε επιτυχίε. Γι' αυτό και σου λέω με ρώτησε αν θα ήταν καλύτερα αν ήταν σε μια δισκογραφική ομίμη. Ναι, θα είχαν πει σε πρώτη εκτέλεση μεγάλα ονόματα τα τραγούδια του αντί για νέου καλλιτέχνε ενδεχομένω. Ή θα είχε πάρει τα ποσοστά του, θα είχε γίνει πλούσιο. Ε, δεν θα είχε όμως αυτή την πορεία που έχει σήμερα που ανακαλύπτουν σαν φρέσκα τραγούδια τα τραγούδια που είχαν μείνει θαμένα για πολλές δεκαετίες. Μα ακούει κανεί εσένα και θα σου έλεγε πολύ απλά. Α, μα ποιοι άλλοι πιο μεγάλοι τραγούδιστε να τα πούνε. Δεν υπάρχει μεγάλο τραγούδιστε που να μην έχει τη τραγούδια του Μίμη. Και Κοίταξε να, δεις. κάνει και μεγάλε επιτυχίε. Όταν έγραψε στην Τζένι Τιβάν το Αν είναι η Αγάπη Αμαρτία και ακολούθησε το Βλέπω στο ποτήρι μου, βραδιές, α, όλες οι χίλιε βραδιέ, όλε οι τεράστιε λαϊκέ δεν είσαι γνωστέ ω ο η Τζένι. Όταν έφυγε η Τζένι, βγήκαν οι καζετίνε με τίτλο Τζένι, Βάνου η φωνή. Μέχρι τότε ήτανε πρόσεξε, μην μα φάει το πρώτο όνομα τη εταιρεία. Ναι, ε, ε, όχι, ε, Οι εταιρείε ε, δηλαδή, ε. οι εταιρείε δεν θέλανε να προβάλλουν την Τζένι. Βάνου. Έτσι η Τζένι γιατί G. Jenny, πήγε, για τα χτύπαγε πιο... κάποια άλλη ναι, και, και, και τη βάζανε από κάτω. Και, η... και κάτι άλλο ότι mm. δεν μπορούσαν να τυπωθούν αυτά τα κομμάτια από άλλε τραγουδίστε. Ναι, αλλά δεν θέλαν τα... και να τα προβάλλουν. Εφαλίες, και μέσα και από επανεκτελέσει τα γνώρισε ο κόσμο και μετά το θάνατο. Θα... Ναι, αλλά μέσα από επανεκτελέσει και μετά το θάνατό τη αναγνωρίστηκαν. Mm -hmm. Έτσι. Μέσα από που, που ήταν ακίνδυνη πια. ήταν ακίνδυνη. Ακριβώ. πολύ ωραία το είπε. Άρα, σου λέω και αυτά τα ξέρω, όχι ο σύζυγο του Πένιν. Τα ξέρω ω παραγωγό ραδιοφώνου, ο, ο, ο άνθρωπο που έχει κάνει παραγωγέ σε δισκογραφίε, σε, σε δισκογραφικέ, έχει επιμεληθεί οι κασετίνε. Και τα ξέρω, ξέρω πώ λειτουργούσαν μέσα εκεί. Πούσαν φίλοι μου οι άνθρωποι τη δισκογραφία γιατί συνεργαζόμασταν μοιραία. 30 χρόνια για το ραδιόφωνο, και ειδικά την εποχή που έκανα το top 20 τη IFPI, τη Ένωση Δυσκογραφικών Εταιριών, εμένα μου στέλναν το υλικό με το τι προβάλλουμε, τι δεν προβάλλουμε, τι πρέπει να τοποθετηθεί, τι πρέπει να αποστεί από τα ραδιόφωνα. Άρα ήσαν φίλοι μου. Άρα ξέρω πολύ καλά τα παιχνίδια που παίζαν του μέσα. Mm -hmm. Υπάρχει δηλαδή ένα αποθυμένο στο μήνυμα. Θα ήθελε να πει κάποιο κάποια τραγούδια του και δεν τα. Δεν... Καταρχήν τώρα στην πορεία τα ποτέ. μαθαίνω μετά. Άνθρωποι που, ήθελαν, πράγματα, ναι, ναι. άνθρωποι που ήθελαν, να πούν πρωτοκλασσά τα νόματα και δεν του δίναν το μήνυμα. Έλεγαν, όχι, oh, έχουμε yeah, συμβόλαιο με αυτό το συνθέτη, με αυτόν θα πεις, αυτόν ούτε τραγουδία θα πεις. Πάρα Άχι, πολλοί ο που ο ζήτησαν. Ο έχει εκφράσει μια, ε, μια αγάπη, μια ανάγκη, μια αγωνία. Να, αχ, ο Μίμης δεν είχε και, καμία ο αγωνία. Ο Μίμης ήθελε να, να, γράψει τραγούδια. Και να φύγουν. Το, αν θα τα ένα νέο κορίτσι, ένα νέο αγόρι που έβλεπε ότι έχει ωραία φωνή να το στηρίξει, δεν τον ενδιαφέρε καθόλου να το πει ο το στάδε. Καθόλου. Ο Μις έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, έγραψε 100 τραγούδια για το Πουλόπουλο, το 96 είναι τεράστιε επιτυχίε, έγραψε 17 τραγούδια για το Βοσκόπουλο και τα 17 είναι τεράστιε επιτυχίε, έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχιών, έγραψε 10 για την Ρένα την Κουμιώτη και τα 10 είναι τεράστιε επιτυχίε. Δεν έχει τέτοια θέματα καθόλου. για μένα έχασαν κάποιοι τραγουδιστέ που δεν του άφησαν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το σταμάτη τον Κόκοτα, ήρθε σπίτι δύο χρόνια πριν φύγει ο σταμάτη και μου τα τι προσπάθειε έκανε να, 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 να τραγουδήσει πλέσα και δεν τον άφηναν. Και ήρθε πριν δύο χρόνια και μου λέει: Τι να πω. Μα τώρα τι να πει. Και έψαχνε και μήπω κάνει και remakes, μήπως μήπω κάνει αυτά και λέω: Να πει μετά τον Πουλόπουλο δεύτερη εκτέλεση, μετά τον Βοσκόπουλο, μετά. Όχι. Ε, 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 Κατάλαβε, δηλαδή. Ε, μου τάται. Ήθελε πάρα πολύ. Ναι. Και πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Και άλλοι τραγουδιστέ. Mm. Ε που ξέρω και ξέρεις και mm. έχουμε συζητήσει, αλλά εντάξει. Mm. Ε, ο χημικός, mm. λοιπόν. Εσύ πας και ανακαλύψεις λοιπόν ότι αυτός δεν είναι ένας χημικός που μετράει το βάζοτο και το mm. φιάφι και αυτό mm. να κάνει. Είναι ένα άλλος, ένας άλλος τύπος. Όταν τον είδε. Mm. Τι, τι είπε, Τίποτα. Δηλαδή, αυτό επειδή με έχουν ρωτήσει πολλέ φορέ, αν τρελάθηκα, όχι, 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 ε, την ψυχοσύνθεση. Η όταν η ψυχοσύνθεση. Βλέπει ένα όρκο και λε αυτό. Ε, γράψεις, κύλαξε, καταρχήν δηλαδή, πάω. Σ, ήταν, αυτό που βλέπει. Θα σου πω. Είδα έναν άνθρωπο που ήταν στον κόσμο του. Δηλαδή, όταν του είπα, κύριε Πλέσσα, ήρθα σήμερα να ακούσω τα τραγούδια σα. Γιατί δεν πάσετε το, τόσα καλοκαίρια, το όλα δικά σου μάτια μου, το γλυκά το μαχαίρι, και μου βάζετε μόνο τι χάντρε, το άγαλμα, το θα πιόποψε το φεγγάρι, το αν είναι η αγάπη αμαρτία. Λέει, μου λέει, γιατί κοριτσάκι μου, Αυτά, σε άλλα μου είπε, Αυτά δεν είναι δικά μου, όπω το τσούκα να και πίνει και, και το γλυκά πόνο στο μαχαίρι. Αυτά μου είπε, Δεν είναι δικά μου. Το είχε ξεχάσει, και σε ναι. άλλα, το, Ναι, το είχε ξεχάσει. Και σε άλλα μου είπε, Δεν τα ξέρει κανεί. Είδα έναν άνθρωπο στον κόσμο του που έκανε εκείνη την εποχή ένα αρεσιτάλ με τίτλη Θησαυρή στο δικό μα πεντάγραμμα. Και έχω και πρόγραμμα αυτού του, αυτού του «Restel». Το οποίο ξέρετε ήταν σόλο όλο πιάνο πλέσα, γιατί δεν είχε ούτε μάνατζερ, ούτε εταιρείε παραγωγή για να φύγει και να κάνει συναυλίε προσωπικέ. Με ποιου να κάνει και με ποιου τραγουδιστέ. Δεν του τους, τους έδιναν οι εταιρείε. Πήγαιναν στου συνθέτε του μεγάλου άλλου. Του δικού του εννοώ. Λοιπόν, ο Μίμη έκανε Θησαυρή στο δικό μα πεντάγραμμα, πεντάγραμμα, και ήταν 20 τραγούδι και τελείωνε με ένα δικό του. Και του λέει κύριε Πλέσσα, αφού πάτε και κάνετε ανά την Ελλάδα αυτό το ρεσιτάλ, γιατί δεν βάζετε 20 δικά σα τρακουδία. Ε, μου, δεν τα ξέρει κανεί τα δικά μου. 1986. 1987. 1988. Μιλάω τώρα έτσι. Λυθυντικό και, είναι... και κύριε Πλέσσα κάντε. Έφελτες, ε? Και η πρώτη φορά που έκανε αυτό που σου είπαμε τον Άγγελο τον Πυριόχο μαζί, το πήραμε, βουτυχτό, και πήγε στο ζυγό στην το πλάκα, ζυμάμαι. Ο Μίμη ο Δωμάζο που είχε το ζυγό, είχε καταστραφεί από μια συνεργασία που δεν έγινε, και μάλιστα είμαστε και φίλοι και βλεπόμαστε τώρα και τα θυμάται, που ήταν ο Ρακίντζη με τον Καρβέλα να είναι στο ζυγό. Δεν έγινε ποτέ αυτή η παράσταση. Αφισοκόλλησε όλη την Αθήνα που ήταν πανάκριβη η αφισοκόλληση, είχε μπει μέσα ο Δωμάζο και δεν ήξερε τι να κάνει. Και τον παίρνει στο τηλέφωνο, του δίνουμε το τηλέφωνο του Μίμη, το βρήκε ο Άγγελο, παίρνει ο στον Δωμάζο, και του λέει, Αγόρι μου, είμαι ο Μίμης ο Πλέσα. Τι κάνει, βρε παλιόπεδο, από εδώ, του λέει ο Δωμάζη, νομίζοντα ότι είναι ο Μίμης ο Πλέσα του Ολυμπιακού. Που είχε πάει στην Αμερική. <Λεχε> τι παλιό από λέει, τέτοια λέει ο Μίμη. Ακόμα <Λεχε> τα λέμε και γελάμε με τι Μίμηδε. Και λέει, ξέρει, μου είπαν εδώ, με... προσπαθούν να με πείσουν η γυναίκα μου και ο Άγγελο να... κάνω μια εβδομάδα τα κινηματογραφικά μου. Τι <Λεχε> κάνω, τι θε, δίνω το μαγαζί, εγώ είμαι καθεστραμένο, δεν έχω να πληρώσω κανέναν. Πάρ το, πάρ και το ταμείο, κάντο, διαφήμιση δεν μπορώ να κάνω. Πραγματικά, Ανέβηκαν ξυπόλοιτοι, όπω λέω εγώ, είναι τέσσερα νέα παιδιά. Τότε που συνεργαζόταν την Κλεοπάτρα, τη Μαριάννα την Αυστρατίου, το Γιάννη τον Κούτρα και το Γιάννη τον Σαβιδάκη, και μια ορχήστρα, αδιαφήμιστη εντελώ. Εγώ έγραφα τότε, γιατί δεν υπήρχαν τα social media, έγραφα, είχαμε ένα φωτογράφο και πίσω από κάθε φωτογραφία έγραφα γίνεται αυτό, αυτό είναι το τάδε τραγούδι, εδώ έχουμε οπτικοποίησει το σε ξημερώνει Κυριακή και τα στέλνα εγώ με τα χεράκια μου στα περιοδικά της εποχής, κάθε βράδυ κάθομαι στο καμαρίνι και τα έγραφα, αυτή ήταν η διαφήμιση και γίνεται η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Έσπαγαν οι τζαμαρίε από το σπρόξιμο το, της νεολαία, έσπαγε η τζαμαρία του ζυγού κάθε δεύτερη μέρα, δουλεύανε 7 μέρες την εβδομάδα επί 1,5 χρόνο και μετά και περιοδίες όλη την Ελλάδα. Και μετά ξεκινάει η εποχή πλέσσα, θα έλεγα εγώ. Η εποχή έτσι. των κινηματογραφικών βασικά. Μέσα από τα κινηματογραφικά και όλα αυτά. Και των υπολείπων συνθετών τα κινηματογραφικά, Ακριβώς. και έγιναν και άλλε παραστάσει με τραγούδια κινηματογραφικά και θεατρικά με, άλλων σιτουρών. Μετά, μετά ξύπνησαν οι δισκογραφικέ, αρχίσαν να μου λένε δισκογραφικέ, για δώσε μα καμιά, κανένα τραγούδι που δεν έχει γίνει, να γίνει επανεκτέλεση. Τότε πια, γιατί ναι. πιο πριν του κυνηγούσα. Μου λέγε ο Μάκη ο Μάτσα, έλαβε πλέσολόγια, μου λέγε πλέσολόγια. Πήγαινε ο πλεσολόγο η Λουκίλα. Έτσι με φώναζε πάντα. Γιατί πήγαινα και του λέγα: Υπάρχει ένα τραγούδι εκεί που πρέπει από τι 45 στροφέ να το περάσετε στι 33. Έχει μείνει. Ή να το πει κάποιο εκεί. Αχ, ο πλεσολόγο πάλι μου λέγε ο Μάκη. Δεν μου χαλάγε κατήρια βέβαια όταν του λέγα κάτι. Μετά όμω ξυπνήσανε. Δώσε μα κανένα τεφαρίκι που τη σούκανα και πίνει που είναι θαμένο. Θέλει δεύτερη ευκαιρία. Μετά. Όταν είδαν αυτή τη δύναμη. Ναι. Ε, εσύ και τι είπε τότε. Κέρδισα. Σίγουρα. Αυτό το είπα, αλλά δεν ήταν αυτό, δεν ήταν το κέρδισα εγώ. Ήταν ναι, ότι όχι μόνο εσύ, και όλο αυτό που είχε το στο ότι κεφάλι σου. Ο Μίμη ε, επιτέλου βίωνε την καταξίωση. Είχε δουλέψει τόσο πολύ γι' αυτό, είχε φάει τόσε τρικλοποδιέ, του είχαν κλείσει τόσε πόρτε, κάναν το, τόσο άσχημο παρασκήνιο, που επιτέλου ε, βίωσε τη δικαίωση. Εγώ θέλω να πω τι δικέ μου εμπειρίε mm. με το Μίμη στο στούντιο για τη μεγαλοσύνη του που ερχόταν στο στούντιο, ε, τότε ήταν όλοι μαζί η μουσική μέσα, είχε τη μελωδία του, διαβασμένος πάντα ωραίος αυτό, Έπεσε τη μελωδία του και ρώταγε του συναδέλφους του, κυρίως το Στέλιο του Ζαφυρίου, δεν mm -hmm. πιστευόταν πάρα πολύ τον άρχοντα αυτό το μεγάλο σπουδαίο μουζουξί, ε, «Στέλιο μου εδώ» mm -hmm. και έκανε την πρότασή του ο Στέλιο Ζαφυρίου, mm -hmm. «Να το κάνω έτσι, mm -hmm. να το βάλουμε αυτό, μήπως να βάλουμε εκείνο». Mm -hmm. Ο μπασίστα. Έλεγε και άκου και αυτό. Mm -hmm. Και τελικά ένα κομμάτι έφτανε 8 και κατέληγε 18 mm -hmm. σαν αξία, mm -hmm. κάτω, διότι είχε την ευφυα να μην είναι ξερόλα. Mm -hmm. Ναι, ακριβώ. Αλλά πρόσεξε, είχε και το άλλο. Επειδή ο Μίμη έλεγε πάντα, δεν ξέρω σε ποια κατάταξη με έχετε θέτη, σαν η σαν ενορχιστρωτή όμω, έχω τη θέση μου αυτή που μου αξίζει. Mm -hmm. Άρα είχε, από τη μία, δεν ήταν ο ξερόλα, ήθελε να ακούσει. Ανθρώπου που δεν αλλά άφηνε την αντίστοιχη τρύπα στην ενορχήστρωση για να ακουστεί σωστά ναι, το ναι, ναι. μπουζούκι του Ζαφυρίου και να μην πει όπω άλλοι συντέτε: Ζαμπέτα, παίξε δικό σου εδώ. Ποτέ. Ναι. Έλεγε εδώ θα παίξει. Ναι. Μπορεί να τον άκουγε, αλλά. Ειδικά για τον τρόπο που mm. έπεφτε βαθιά σιωπή του, mm. τα στραγάλια που είναι εκεί πέρα mm. ο στέλιο του ζαφιριού. Mm. Δηλαδή είναι συνεννοημένα στραγάλια. Mm. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό θα το κάνουμε έτσι να ακουστεί, έτσι να ανατριχιάζει εδώ. Ναι, ακριβώ. Και εκεί, πώ η ψυχή τώρα, λε, το έπεφτε βαθιά σιωπή. Το τελευταίο τραγούδι του δρόμου. Ναι. Όλο ο δρόμο ηχογραφήθηκε σε 10 ώρε παρατέταρτο. Ποια δισκογραφική σήμερα θα το δεχόταν αυτό που πρέπει να κάνει τουλάχιστον 300 ώρε για να δικαιολογήσει και κάποια έξοδα, για να τα πούμε όπω πρέπει. Σε 10 ώρε το βγάζει τέτοια επιτυχία. Δεν συμφέρει κανένα. Κανένα όμω. Και αυτό βγήκε με το πρώτο take, σου έπαινε την ψυχή του Πουλόπουλου, τη Κουμιώτη και τη τη που ήταν νέα τότε ξεκινούσε, έπαιρνε την ψυχή με το πρώτο take. ακόμα και δεύτερη φορά να είπε ο Πουλόπλος κάποιο τραγούδι, το άφηνε στην άκρη ο Μίμης γιατί ήξερε ότι η ψυχή είναι στην πρώτη εκτέλεση, mm -hmm. το έβγαλε όλο το έργο σε 10 ώρες παρατέταρτος και ένα έργο το οποίο ο Παπαδόπλος ο ίδιο που γράψε του στίχους δεν το πίστευε, γιατί είχε αφήσει τα σκόρπια χαρτιά στο γραφείο του, τα βλέπει ο Μίμης. Και του λέει η Λευτέρη μου, πήγα να κάνει ένα τηλεφώνημα, δεν υπήρχαν τα κινητά τότε. Αυτό να αυτό. τα πάρω, βλέπω κάτι ενδιαφέροντα στη χάκια. Ω τα ρε ο Μίμη, ο, ο Λευτέρη, στα γαλλικά του πάντα μιλάνε γαλλικά, ακόμα και σήμερα, εντό εισαγωγικών γαλλικά. Ω ρε Μίτσο, που τα βρήκε αυτά, είναι ατέλειωτα, δεν κάνουν. Λέει τι ατέλειωτα, λέει, μ' αρέσουν, είναι αθώα. Δεν, δεν κάνουν, δεν κάνουν, δεν βλέπει που δεν έχουν ρεφρέν, δεν έχουν ρεφρέν. Ναι, ναι. Αν δει τα τραγουδία του δρόμου, εκτό από το ξημερώνει Κυριακή που είναι ολοκληρωμένο, είναι το μόνο που είχε ρεφρέν, ούτε το έπεφε βαδιά σιωπή, ούτε το άγαλμα, ούτε το πρώτη φορά, ούτε το χελιδονάκι, ούτε το τρελό, ούτε το μέτρησε απόψε το κορίτσι με έχουν ρεφρέν. Ήταν ατέλειωτα, ημιτελή τραγούδια. Άρα ποιο ξέρει την τύχη ενό έργου. Λε, Ήταν ημιτελή, ο Μίμη τα έβγαλε ω ημιτελή άρτια τραγούδια. Βρήκαν το κατάλληλο εκφραστή, το Πουλόπουλο, την Κουμιώτη και την ο, καινούργια ο, Αστεριάδη και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τη δισκογραφία. Το πρώτο best seller τη δισκογραφία. Όπω ακούω όμω, μου επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά Ω όσοι σκέφτονται πάνω στη δισκογραφία κάνουν λάθο. Ε, βέβαια. Ε, να πα με θα... τη συνταγή. Ναι. Ή δεν καταστράφηκε η καταστραφηκε η δισκογραφια τα τελευταία 30 χρόνια με το CD. Mm. Γιατί επειδή σου λέω το ξέρω αυτό μέσα από τη δισκογραφία, πήγαινε ένα πιτσυρικά και του λέγε Γράψε κάτι σαν του πλέσα το ναι. φεγγάρι. Ναι. Πόσε προσπάθειε έγιναν να. Εγώ να στα πω στο ναι, ραδιόφωνο. Τραγούδια. Έπαιζα τραγούδια και νόμιζα ότι είχα 4 CD μπροστά μου. το 1984 και νόμιζα ότι μου έφυγε λάθο η ότι έπαιζα. Το ίδιο σιντή. Το ίδιο, ότι έπαιζα έναν πλέσα. Και δεν ήταν πλέσα. Ήταν καινούριο, από καινούριο συνθέτη. που του λέγανε, κάνε κάτι σαν το θα πει όποιο το φεγγάρι του πλέσα. Παίξε κάτι σαν το Ζαμπέτα. Άρε κάτι από το σπανό εκεί. Αφού τραγούδια στο μίξερ. Και του λε κατά παραγγελία γράψε κάτι σαν κι αυτό. Φύγει μόνο αυτό και με στίχο. Ε, Α, ε, αυτό και να λέει και για φεγγάρι. Εκείνο και Έτσι, να λέει για δρόμο. Εκείνο και να λέει Πώ θα γίνει αυτό. Ναι. εμείς Εμεί πήγα μια φορά σε ένα νυχτερινό κέντρο με το Μήμη 10-15 χρόνια. Μα καλούσαν πατού Εγώ δεν τα ήθελα. Αυτό το, το εξομολογούμε. Ποτέ δεν, δεν, ήθελα να πηγαίνω. Ο, ο, ο Μήμη σε, σε, σε ε, Κάποια στιγμή ξέρει από ευγένεια στον ένα, από ευγένεια στον άλλο. Εγώ δεν ήθελα καθόλου. Ακόμα και ο ίδιο όταν έκανε παραστάσει. Εγώ ή δεν πήγαινα καθόλου. Είχα τα σεντονάκια μου στο καμαρίνι και κοιμόμουν. Δηλαδή πήγαινα στι πρόδε να στηθεί κάτι. Καθόμουν στην Πρεμιέρα και μετά ήμουν στο καμαρίνι και κοιμόμουν. Δεν μ' άρεσε ποτέ να είμαι στην αίθουσα. Ο Μίμη μια φορά λοιπόν μου λέει: Όχι, θα πάμε εκεί. Ο Τάδε με παρακάλεσε. Μεγάλο όνομα. Πάμε εκεί. Και αρχίζουν. Εγώ ήξερα το ρεπερτόριο ότι είναι η αντιγραφή του πλέσα κατά 90%. Και καθόταν να Μίμη και ακούει κάτι και μου λέει: Α, δικό μου. μην μη βιάζεσαι. Δεν είναι δικό σου. Εγώ τα ήξερα από το ραδιόφωνο. Και πραγματικά ξεκίναγε με εισαγωγή πλέσα και ήταν άλλο τραγούδι. Α, ναι, ναι. Φώναζε ο τραγουδιστή. Επηρεασμένο μαέστρο Πηγαίναμε στο επόμενο. Ε, Νόμιζα ότι είναι το πρώτη φορά. Μη βιάζεσαι, δεν είναι αυτό. Οπότε, ήτανε, εγώ γελούσα, αλλά και ο ίδιο γελούσε. Δεν τσαντιζόταν που τον είχαν κλέψει. Ναι. Έλεγε, για να σε κλέψουν πρέπει να έχει. να δώσεις. Και εγώ έχω, δεν πειράζει. Προφανώ, τη φορτωμένη μιλιά κλέβει. κλέβεις. Ε, άρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε συνταγή, ούτε ε, μανιέρα, ούτε πρέπει, Ούτε νόμος, ούτε, θυμάμαι τώρα, μια φορά παρακολούθησα μια πρόβα του Μάνο Χατζηδάκη, με την ορχήστρα των χρωμάτων, και είχε γράψει μια παρτιτούρα, και του λέει ο Ροδοσάκη, βασίστα mm -hmm. σπουδαίος και αυτό, του λέει, Μάνο, έτσι αυτό θε να mm. παίξουμε. Mm. Λέει, ναι. Λέει, αυτό πρέπει να κάνω εγώ. Mm. Το προσπαθώ το, το επισημαίνει, αλλά λίγο να το δείχνει, mm. μου πώ έχει γράψει λάθος, να μην σε εκθέσω. Λέει, όχι αυτό, αυτό το συγκεκριμένο. Λέει, Μα αυτό δεν έχει ξανέπεχτη. Το... ευκαιρία να το κάνουμε για πρώτη φορά. <laughs> δηλαδή, δηλαδή δε, δεν υπάρχει κάτι στη μουσική. Η μουσική είναι Δεν, κακい, είναι συνδέγε, δεν, ]ές δεν ]ές υπάρχει συνταγή. Η, η δισκογραφία <φ decision> καταστράφηκε από την ώρα που προσπάθησαν να βάλουν ε, σε όλους σε καλούπια, να αντιγράψει ο ένας τον άλλον, να κάνουν κάτι γρήγορο... Ε, να δουλέψει το στούντιο με πολλέ ώρε, να δουλέψει το εξώφυλλο του περιοδικού, να δουλέψει το και να τελειώσει και να πάμε στο επόμενο ξεδάκι. Δεν υπήρχε, από τότε καταστράφηκε. Από τότε που προσπαθήσαν να γίνουν οι δισκογραφικέ παραρτηματάκια πολυεθνικών, να καταστραφεί το ελληνικό τραγούδι, και να μην υπάρχουν, να μην είναι η δισκογραφία στα χέρια των σύνθετων, των δημιουργών, που έλεγαν, κάνω αυτό το άλμπουμ, κάνω όλο δικό μου, άρα όλα θα είναι ελληνικά. και τέλο έτσι το ας, ας, σκέφτομαι, ας, το, το δομό, το, ναι. το έργο Ναι, Ακριβώ. Και, και εδώ έχουμε και άλλη μια, άλλη όλων αυτών που λέμε ότι το εξώφυλλο του δρόμου, mm. α πούμε. Mm. το το, 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 το έβλεξε, αυτό δεν κάνει. Για, το, mm. Mm. δεν, κάνει ναι, αλλά ήταν μεγάλη ζωγράφη. Ο, <Ο, <Ο Βασιλείου, ο, ο Μπόστο, ο ο Ζωγράφος Σύμφωνοι, αλλά δεν έχει τη μούρη του εμπορικού του Αμπουλόπουλου επάνω. Φάτσα κάρτα με κάτι να πει στο Βασιλείο Αμπουλόπουλο. Ήταν έργα τέχνη. Ολόκληρο το βενίλιο. αυτό. Κόντρα, μεγάλη ζωγράφη. Εξώφυλλα, έτσι. Έργα τέχνη. Από εκεί και πέρα, γίνανε εμπορικά τη μπλάκα. Μια πλάκας. μικρή εταιρεία τότε. Μια μικρή εταιρεία. Και αυτό, πούμε αυτό, έδωσα. Δηλαδή. Σε ποια μεγάλη θα πηγαίνω ο πλέσσα, εκεί που ήταν τα άλλα μεγαθύρια που δεν τον θέλανε. Θέλω να πω, μια μικρή εταιρεία, ελληνική εταιρεία. Mm -hmm. Σε ένα στενάκι μέσα εκεί στο ναι. Σύνταγμα, σε ένα διαμέρισματάκι mm -hmm. μικρό. Με έναν πατσιφά mm -hmm. που ναι, σκεφτόταν ναι. αλλιώ. Ε, δεν είχε και τα πολλά χρήματα, αν mm -hmm. θέλει, και προσπαθούσε mm -hmm. με ένα πιάνο να κάνει το νέο κύμα και να. Κι όμω, δείχνει ότι ούτε τα χρήματα κάνουν την τέχνη, ούτε τα μεγάλα διαμερίσματα, τα μεγάλα γραφεία. Ούτε, τίπο, τίπο, τίπο. τίπο έχει μια αλήθεια να πει. Είναι κάτι ωραίο αυτό που έχει να πει, κάτι αληθινό. Το λέει καλά ο τραγουδιστή, δεν έχει σημασία ποιο θα είναι και. Φυσικά, αν είναι. Η ψυχή και το DNA. Και η αλήθεια. Η αλήθεια. Δεν πήγε να την γράψω, μην πήγε να κάνει συνταγή που θα πουλήσω. Αν το γράψω έτσι θα πάω να πουλήσω. Αυτό κατέθεται η ψυχούλα του. Το ήθελε να κάνει, το έκανε. Όπω και τα τελευταία χρόνια δεν έγραφε πια τραγούδια εμπορικά, δεν ήθελε, έκανε ολόκληρα έργα. Ένα έργο για του Ποντίου, ένα έργο εκκλησιαστικό, ένα έργο για τον Κοσμάτον Ετολό, ένα ορατόριο για τον Κοσμάτον Ετολό, ένα άλλο για τον Άγιο Παύλο. Δηλαδή έκανε άλλα πράγματα. Αυτό έλεγε η ψυχολογία, αυτό έκανε. Να σημειώσουμε, γιατί μα ακούει κανεί και νομίζει ότι δεν έχει σπουδάσει. Ο Μίμη είναι αυτοδίδακτο. Ο Μίμη έχει σπουδάσει ε, χημία. Ναι, δεν, <laughs> δεν σπούδασε ποτέ. Είναι αυτοδίδακτο. Κάθισε στο πιάνο τη γυλιά του 5 ετών και έπαιζε ό,τι άκουγε. Και γενικά και τώρα, σήμερα, σε αυτή την ηλικία, κάθεται και παίζει και ό,τι ακούει και αυτοσχεδιάζει και διασκευάζει. Εδώ θα, περίπου 5 χρόνων, μου θύμισε στο ανέκδοτο με τον Μότσαρτ, mm. που έρχεται ένα παιδάκι και μόλι τον βλέπει ενθουσιασμένο και του τραβάει από το. Μανδία εκεί πέρα από εκεί. Κύριε, 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 πώ γράφετε μια σουίτα? Mm. Λέει, Έλα σε παρακαλώ τώρα, να του μου πει. Mm. Θα σου πω, τι θα καταλάβει. Όχι, mm. κύριε, 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 εννοχλούσε αυτό. Πώ γράφετε μια mm. σουήτα, λέει. Μα και να σου πω, δεν πρόκειται να καταλάβει. Mm. Και άλλωσε πόσο χρόνο σου λέει αυτό, πέντε χρονών. Mm. Ε, λέει και πέντε χρονών, λέει. Ναι, αλλά εσεί λέει πέντε χρονών γράψατε σουήτα. Mm. Και γυρνάει ο Μότσερ και του το λέει, ναι, αλλά δεν ρώτησε πώ γράφετε μια σουήτα. <laughs> 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 αυτό είναι. Δωρεάν έλαβα, λέει ο Μήμη. Και ναι. Επειδή το έλαβα δωρεάν από το Θεό, γι' αυτό και το μεταλαμβάνευε. Δηλαδή, δίδασκε. Τι είναι δεν αυτό, ήθελε. το έχει ψάξει λίγο παραπάνω, σου έχει oh. κάνει καμία oh. κουβέντα πάνω σε αυτό. Έλεγε, το πήρα από το Θεό, το χαρίζω και στα νέα παιδιά. Δηλαδή, ποτέ δεν γύρισε να πει, γιατί υπάρχει, α πούμε, συνθέτει μου το είπε ένα νέο παιδί. Λέει, μου, είπε ότι για να δει του στίχου μου, ο Τάδε, θέλει λέει, 1200 ευρώ, λέει, τι είπε. Να τους στίχους. <laughs> ναι, για να δει του στίχου, <laughs> λέει μου <κάποιος>, τώρα... <laughs> το είπε και από τα σύννεβα. Λέω, αλήθεια τώρα. Ναι, λέει, γιατί δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μου διαβάσει του στίχου μου. Δεν είμαστε καλά. Ακούω και τέτοια πράγματα. Ο Μίμη μια ζωή. Αυτό που γίνεται τώρα στη τηλεόραση με τα νέα ταλέντα, το έκανε μια ζωή στο σπίτι του. Εγώ θυμάμαι μια ζωή. Χτυπάγαν τα κουδούνια, αρχόντουσαν νέοι άνθρωποι, τραγουδούσαν, του έλεγε τη γνώμη. Πάντοτε το έκανε αυτό με τα νέα ταλέντα. Δεν είχε πρόβλημα. Ήθελε να αφιερώνει χρόνο. Εγώ δεν ήθελα καθόλου μεταξύ μα γιατί ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Ξέρεις, να έχει ένα μεγαλώσει ένα παιδί, να έχει τη δουλειά σου, να γυρίσει κουρασμένο σπίτι και να βλέπει μέσα. 20 άτομα. 20 άτομα. Δηλαδή, ούτε η αίθουσα ιατρίου. Μια φορά μου κάνανε και μένα το αστείο. Ε, ήτανε, μπαίνω μέσα, λέω Παναγία μου. Δύο εδώ με μια κιθάρα, τρει με κάτι χαρτιά, τέσσερι. Και πάω να πω, είχα τη μικρή την Ελεάνα στο καρότσι, και γυρίζαμε από το σούπερ μάρκετ με τα ψώνια μετά και κάνω δεξιά να πάω στην κουζίνα, περιμέναν όλοι αυτοί και μου λένε «Ε, ματά, μα από εδώ είναι η σειρά, είμαστε και εμείς εδώ στο σπίτι». <laughs> <laughs> Οπότε λέω μετά από αυτό, τι άλλο. Λέει, θα να πω, ήταν κόλαση αυτό. <laughs> Όσο και να πεις στον χώρο του ανεξάρτητος, επειδή πια είχε πλημμυρίσει ο χώρος, και ε, δεν είναι ευχάριστο να μπαίνει και να είναι αίθουσα αναμονή στο σπίτι σου. Αλλά ο Μίμης αυτό δεν καταλάβαινε Τώρα, δε, τώρα το λες και γελάς. Ναι, τότε, το, δεν τότε γελάγα τότε καθόλου. Γιατί ξέρεις σου λέω, εγώ έμεινα και πολύ δραστήρια επαγγελματικά. Μα τώρα διόφωνο, μα η τηλεόραση, μα η δισκογραφική εταιρεία. Μα όλα τα άλλα που είχε ο Μίμης, από το λογιστήριο και το δικηγόρο και το σούπερ μάρκετ και το παιδί και τον παιδίατρο. Να έχει όλο αυτό και να θες να μπει στο ησυχαστήριό σου που ήταν πάντα για μένα το σπίτι μου, το καταφύγιο μου. Και να βλέπει άσχετο συνέχεια μέσα ε, δεν ήταν ό,τι πιο ωραίο. Τώρα γελάω. Εντάξει, τώρα, τώρα είναι ε, γιατί τώρα είναι έρημο το σπίτι. Έχει φύγει το μου, παιδί. Πες μου άλλα πράγματα που ήταν τραγικά όταν τα ζήσες και τώρα γελάω. <συσχε> Τραβάει τα μαλλιά σου και λε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα και τώρα. Το... Ε, κοίταξε, εγώ α πούμε, ένα πράγμα που δεν το πιστεύουν είναι ότι ο Μίμη ήταν του έξω, εγώ ήμουν το μέ, του μέσα. Πιστεύω ότι επειδή ήμουν πολύ νεότερο, ότι εγώ τον τρέχω. Εμένα ήταν η καλύτερη μου να φεύγει, το, στο τέλο το έκανα αυτό, τελευταία δεκαετία, το πήγαινα στο αεροδρόμιο, να πάει δέκα μέρε στη Νέα Υόρκη, γιατί, για να καθίσουμε με το παιδί μα στο σπίτι. Έκλεινα τα κουδούνια, τα έκλεινα όλα, για να μείνω στο σπίτι εγώ. Γιατί άμα ήταν ο Μίμης, δεν τι άφηνε. Έμπαινε κόσμο, έβγαινε κόσμο, ήθελε να τρέξει από εδώ, γύριζε από ταξίδι και λέει, Πού πάμε τώρα. Ήταν του έξω συνέχεια, γι' αυτό και του έχει κοστίσει τώρα μετά τον κορονοϊό αυτό το ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε. Αυτό του έχει κοστίσει πάρα πολύ. Ενώ για μένα ήταν παραδεισένια χρόνια αυτά τα τέσσερα που καθόμουν. Έλεγα, ακόμα το λέω, έχει κορονοϊό, δεν, δεν βγαίνουμε. <laughs> ε, γιατί το απίλευσα το σπίτι μου. Έκανα πράγματα που τα είχα στερηθεί πολλά χρόνια. Για πε μου, πώ βγήκε αυτό το βιβλίο και γιατί βγήκε. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο δεν βγήκε για να βγει. Εκτός και αυτό απρόβλεπτο. Εκτό μήνα, και αυτό στις... δεν βγήκε για να βγει. Δηλαδή, περιέχει αφηγήσει του Μίνι από τι αρχέ τη δεκαετία του 90, τότε στο, που... στο λέω γιατί mm. ήταν να το παρουσιάσουμε, δεν βρεθήκαμε προ-κορονοϊό. Θυμάσαι είχαμε την εκπομπή εκείνη που σταματήσαν τα ραδιόφωνα να ακριβώς, δουλεύουν. Ναι. Μέσα στην καραντίνα. Και, λέω, ναι. μου, ναι. αυτό, και τα αφήσαμε και γίνεται τώρα, οπότε δεν το έχω Ήταν να γίνει και μεγάλη παρουσίαση. Είχαμε ναι, κλείσει ναι. μεγάλη παρουσίαση, τα ξεκίναγε ο Γιώργο ο Κατσαρό με το σαξόφωνο όπω ακριβώ γνώρισα το μήνυμα. Τα βγενωδάκη με το τόσα καλοκαίρια. Ο Γιάννη ο με την πρώτη μα νύχτα, δηλαδή και έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν. Ε, ε, Απρόβλεπτο και αυτό είναι. Δεν έγινε με συνταγή να πουλήσει, να γραφτεί. Έχει αφηγήσει λοιπόν. Εγώ ξεζουζούνι τώρα δίπλα στο μήνυμα, θέλω να μαθαίνω. Κασετοφωνάκι. Κασετοφωνάκι, παλιό. Και δύο κασετοφωνάκια δημοσιογραφικά για να μην σταματήσει, μη ναι. σταματήσει τα γνωστά, γιατί δεν είχαμε τότε κινητά και τέτοια. Περπατάγαμε στην πλάκα, μου δείχνε που μεγάλωσε. Που μεγάλωσε πηγαίναμε στην Αγίου Μελετίου, εδώ γεννήθηκα, εδώ ήταν το παράθυρό μου. Πήγαινα, κατέγραφα εγώ τι μου έλεγε, ιστορίες με τραγουδιστές και κατέγραφα. Μετά άρχισα να αποδελτιώνω, σιγά σιγά. Παράλληλα, έζησα κι εγώ τρεις μισή δεκαετίες κάτι δίπλα του. Όταν λοιπόν, ας πούμε, μου έκανε αυ... μου οδηγεί το τι έγινε με την Άννα τη Μούσχουρη όταν τη γνώρισε στο ραδιοφωνικό σταθμό και πώς συναντήθηκα, Είδα και την Άννα εγώ πολλέ φορέ και μου λέγε η ίδια η Άννα Άλλα πράγματα. Άλλα, τα οποία πολλέ φορέ ήταν τα ίδια. Ναι, δηλαδή. Συν κατέγραφα και τι συναντήσει του εγώ. Διότι όταν ήρθε, α πούμε, στο σπίτι το 19 και του βλέπω στο πιάνο να κάνουν σαν παιδιά. Ε, να έχουν 60 χρόνια να συναντηθούν για να κάθουν στο πιάνο και να τραγουδάει κάτι την Άννα. Τα έχω και αυτά υπογραφημένα. Να τραγουδάει κάτι, να παίζει κάτι άλλο μήνυμα. Να, έχει έρθει η Άννα για μία ώρα και να κατέξει στο πιάνο. Αυτά τι περιέχει λοιπόν. Την αφήγηση του Μίμη, το πώ γνώρισε την Άννα, τι έγινε στο ξεκίνημα. Την αφήγηση τη Νάνα του, τι σήμαινε ο Μίμη για εκείνη, για εκείνη ήταν Θεό και καθόταν έξω από το στούντιο για να την ακούσει. Και την καταγραφή τη δική μου, τι έγινε στι συναντήσει του. Άρα αυτό λέει αυτό το βιβλίο. Έχει το πλαίσα τη αφήγηση του. Έχει την. Ε, την εμένα σαν αυτό από τη μάρτυρα να καταγράφω και κάποιε αφήγησει άλλων. Και πόσο συνέστημα. Και πολύ συνέστημα. Το 99% τη ενήλικη ζωή μου είναι μέσα. Μπόρεσε να το βγάλει το συνέστημα για να γράψει πιο αντικειμενικά. Μπόρεσε. Ε, 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 δεν ξέρω, αυτό θα το πούν όσοι το διαβάσουν. Θέλω τι να πω, ναι. Δεν ξέρω. Εγώ προσπάθησα να είμαι αντικειμενική. Δηλαδή, κυρίω να περισσώσω. αντικειμενική και με συνέστημα. Άλλο. Κοίταξε, εγώ προσπάθησα βασικά να περισσώσω τι αφηγήσει του Μίνι. Γι' αυτό και βγήκε μέσα στη καραντίνα αυτό. Γιατί είχαμε το εξή με τον εκδότη, τον Γιάννη μου λέει, είχαμε κάνει μια ωραία παρουσίαση, μου λέει δεν μπορούμε να την κάνουμε. Καραντίνα. Τι κάνουμε, το κρατάμε στο υπόγειο και βγαίνει αργότερα. Μου λέω, α περιμένουμε αντέ και το καλοκαίρι. Έρχεται ο Σεπτέμβριο, χειρότερη καραντίνα, δεύτερη καραντίνα. Και τι θα κάνουμε, ο Μίμη ήθελε να το πάρει στα χέρια του το βιβλίο. Μου λέει, βάλε μια ανοτελεία, λέει, τι θα περιμένουμε, λέει, η καραντίνα και η καραντίνα. Λέω, προτιμώ να βγει χωρί παρουσίαση, η οποία δεν έγινε ποτέ, δυστυχώ. Ε, να βγει χωρί παρουσίαση, να το πάρει στα χέρια του μήμη, Όποιοι το μάθουν μέσα από τι εκπομπέ, από του φίλου που τα φιλοξένησαν, να το πάρουν στα χέρια του. Και έχει ο Θεό για τι παρουσιάσει. Ο Πλέσα είναι, είναι εδώ. Και το έργο του είναι εδώ. σε λίγο δεύτερο μέρο, 70 χρόνια δημιουργία Πλέσα, που θέλουμε 70 χρόνια εκπομπών για να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Όπω καταλάβατε, πέρασε ούτε ένα τραγουδάκι του Μίμη, δεν παίξαμε. Συνεχίζουμε σε λίγο, η δεύτερη ώρα. Κυρίε και κύριοι, η δεύτερη ώρα. Μήμη πλέσα 70 χρόνια δημιουργία. Μήμη πλέσα, ποιο το ξέρει, εκδόσει μήνο. Συγγραφέα βέβαια, η Λουκίλα. Ε, Γιώργος Λεκάκη στο μικρόφωνο, μια εκπομπή που σας προσφέρουν το ζαχαροπλαστείο της Ελένης ε, στην Αγία Βαρβάρα, όπως ξέρετε με τα γλυκά που δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και οι χειροποίητε πίτε του Νίκου Σαρόγλου, διότι είμαστε ότι τρώμε. Η χειροποίητη πίτα με έξα παρθένο ελαιόλαδο, τη φορά και εδώ πέρα πια σαν κόσμημα το κομματάκι. Α, μα αρέσουν πολύ, οφείλω να πω. Η, ναι, χειρο... Mm. μπράβο. Οι λοιπόν, έτσι, σπίτες, οι άνθρωποι ναι. στηρίζουν ελληνικά προϊόντα όπω τα κάνανε από του παππούδε και τι αμα... Ο Μίμη έχει προτίμηση στο φα, ασχολείται με το φα. <Κοίτα> 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 ο Μίμη, όπω και εγώ, όπω και η κόρη μα, δεν τρώμε ζωάκια, να το πω έτσι. Nah, <graUh> δεν τρώμε... ναι, ναι, δεν είμαστε καθόλου. Να φάμε το κρέα το καθόλου. Χωρί να δημιουργούμε πρόβλημα σε αυτού που το τρώνε. έτσι, Δηλαδή, συνεπάρχουμε μια χαρά. Συγγνώμη τώρα τα Χριστούγεννα που είχε. Αλλά φάγαμε αυγά μάτια. Υπέροχα. Ήταν πάντα η τροφή. Ναι, ναι, ναι. μια χαρά. Δεν σήκωνο πλέον σε αυτά. Θέλει τα αυγά συγκεκριμένα, με με ωραίο χωριάτικο ψωμί. Είναι πολύ τη πιτα mm -hmm. πάρα πολύ τη πίτα. Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, λαδερά, όσπρια, ε, ζυμαρικά. Πολύ ωραίε μακαρονάδε κάνω. Ε, δεν τρώμε καθόλου αυτό. Κρέα, δηλαδή και σε ένα που φαίναμε βάλει. Ψάρι τρώω εγώ, μη όχι. Ε, σε ένα που φαίναμε βάλει χρόνια τώρα. Ποτέ και να είχε δέκα φαγητά. Θα έπαιρνα τη σαλάτα, την κρέπα, την πίτα, το ζυμαρικό. Προσπερνούσα το κρέα πάντα. Πώ θα δημιουργώ πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να μου έχει ένα γιουβετσάκι. Δεν θα πω, Α, επειδή έχει κρέα μέσα, δεν τρώω. Δεν έχω αυτά τι ιστερίε mm. των βίγκαν. Αλλά θα πάρω μόνο τη μανέστρα. Δεν θα φάω καθόλου το κρέα. Ποτέ, ούτε ε, ο Μίμη έφαγε ποτέ του κρέα. Άλλη παραξενιά του Μίμη. Έχει παραξενιέ σαν άνθρωπο. Παραξενιέ. Ήδη πάντα τα αυγά. Έτρωγε τρία αυγά μάτια την ημέρα. Με αυτά μεγάλωσε, που λέω. Χωρί κρέα ποτέ. Θυμάμαι το βράδυ στο στούντιο που είχαμε mm. και τη που με την πύρα του 12 ώρα την ήρθε. Βέβαια. Πύρα και αυγά. Ναι, Α, και αυγά. 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 Α, Έτσι. Ναι, αυγά και γλυκά. Ποτέ δεν ήταν τη υγιή. Ναι, να φάει σαλάτα και να φάει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Το τυράκι του, το σαγανάκι του, αυτά, ναι. Αλλά ποτέ το κρετικό. Άλλε παραξενίε εκτό από τη διατροφή. Ήθελε πάντα τη σχέση τη μεσημεριανή, την απόλυτη ησυχία το μεσημέρι να ξεκουραστεί, να σπάσει τη μέρα στα δύο. Και το απόγευμα σηκωθεί και μια χαρά τι κάνουμε τώρα. Εκτό από τι 200 εκροάσει που είχαμε, ήθελα να πάει σε 5-6 εκδηλώσει τουλάχιστον. Παρουσίαση βιβλίου, και μετά τι θα κάνουμε, μετά θα πάμε στο τάδε, μετά θα πάμε στο Γιώργο, μετά θα πάμε στο άλλο να ακούσουμε. Ήθελε κάθε μέρα αυτό. Αυτή ήταν πολύ κουραστική η παραξενιά, γιατί εγώ είμαι ακριβώ αντίθετο. Το χημικό, πού το χημικός, που, 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 που στο βγάζει με στη ζωή, Δηλαδή, ε, πού έχει πεινά τώρα, μιλάει ο χημικό. Κοίταξε, καταρχήν και στα τραγούδια του. <laughs> είναι χημικά τραγούδια, έτσι δεν είναι. <laughs> ναι, πραγματικά είναι απρόβλεπτα. Το χημικό που το βγάζει, καταρχήν σε καμία συναυλία, τόσα χρόνια, τόσε χιλιάδε συναυλίε του, δεν έχει παίξει το κομμάτι του με τον, με τον βι... ίδιο με τον τρόπο. τρόπο. Αυτό σχεδιάζει κάνει άλλε εισαγωγέ. Ποτέ δεν το έχω ακούσει το ίδιο τραγούδι. Με τον ίδιο τρόπο. Και πολλέ φορέ δεν τα αναγνωρίζω. Ξεκινάει από αλλού, όπω και τώρα. Του αρέσει πάντα. Εκεί λοιπόν αυτό αυτοσχεδιασμό, ναι, του βγαίνει ο χημικό. Το, π... το πείραμα. Πάμε λίγο να δούμε τον Μίμη Πλέσα στον κινηματογράφο. Mm -hmm. Ήταν μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, γιατί δεν είναι όπως σήμερα. Δεν μπορούσαν να δουν τη σκηνή και να γράψουν. Έπρεπε όλα τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα, φτιαγμένα σε χρόνου με το ρολόι mm -hmm. στο χέρι. Τόσα δευτερόλεπτα, 17 δευτερόλεπτα θέλουν ένα μουσικό θέμα εδώ. Ε, και φαίνεται, δείχνει εκ του αποτελέσματο, καταλαβαίνουμε ότι είχε μια ευχέρεια ο άνθρωπο αυτό. Να γράψει ένα θέμα το οποίο να σου έμενε όσα δευτερόλεπτα χρειαζόταν Έτσι. για την σκηνή αυτήν Και το θέμα έμενε. Ακριβώ. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπει και κάποια τραγούδια πολύ αγαπητά. και λε, γιατί τελειώνει τα δύο λεπτά ή δύο, δύο λεπτά ναι. και είκοσι. Γιατί τόσο έπρεπε να είναι στη σκηνή. Έπρεπε να είναι στη σκηνή. Γι' αυτό βλέπει ακόμα και το τσούκα και πίνει. Ο Λευτέρη, όταν ξανά επιτυχία ο Λευτέρη Παπαδόπουλο το 2000, έγραψε και ένα επόμενο τρίτο κουπέ. Γιατί Πολύ ωραίο τραγούδι, θεράσει επιτυχία πολύ μικρό. Ε, και έγραψε μετά, το 2000. Το συμπλήρωσε. Πόσα τραγούδια μέσα από το κινηματογράφο. <συσκάρυντα> 2 λεπτά, 2 και 20. <συσκάρυντα> ναι, το σα αρνηθώ αξι... αγάπη μου. Πόσα. Να ξέρει ο κόσμο δηλαδή <συσκάρυντα> <συσκάρυντα> ότι ο συνθέτη στον κινηματογράφο εξυπηρετεί την εικόνα, δεν εξυπηρετεί τον ήχο. Όχι, βέβαια. Θα έγραφε άλλα πράγματα, <συσκάρυντα> ίσω και άλλε αναπτύξει θα έκανε και άλλα όργανα ή άλλα. Αλλά μπορεί τα όργανα αυτά να μπούκωνα <συσκάρυντα> στο <συσ μιξάζ με τι φωνέ και του ήχου που πρέπει να υπάρχουν οπότε είναι ένας εξυπηρετητής. Ακριβώ, Ακριβώς, εξυπηρετητής και σκέψω την ίδια σκηνή πολλές φορές, χωρίς μουσική και δες την ναι. και με μουσική. Καμιά φορά Πόσες. που έχουμε κλειστεί την, την, τον ήχο και το, λες ήχο, ναι. Ναι, και, 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 δεν το, είναι το ίδιο. Δεν είναι ναι. καθόλου το ίδιο. Και φυσικά η γνωστή σα ναι. σας α, πάνω στο Φστ point. Ε. Το, ε ναι, την ξέρεις τη που το ζήτησαν από τη Γαλλία. <laughs> <laughs> λοιπόν, έρχεται μια μέρα, ο Μίμης Πανευτυχής, ήρθε μια επιστολή από Γάλλο εκδότη και λέει, παρακαλούμε, θέλουμε την άδεια για ένα τραγούδι να μπει, δεν θυμάμαι πού, στη, στη Γαλλία σε ταινία. Και λέει, όπου, ποιο τραγούδι λες, λέει να θέλουνε. Με ανακάλυψαν, λέει, οι Γάλλοι. Πραγματικά. Και σκεφτόταν τα θέματα του από τον κινηματογράφο. Σκεφτόταν ακόμα και το ποιος το ξέρει, τα jazz, του, τα θέματα. Και ποιο να θέλουνε, λέει οι Γάλλοι. Ευρώπη, Και είχε έρθει αυτό ότι... Ε, με ποιον θα μιλήσουμε για να πάρουμε την άδεια και ένα τραγούδι σα κλπ. Και, και δίνει το τηλέφωνό του, ξέρω εγώ, το fax τότε δεν είχαμε email. Και έρχεται πικραμένο μετά από λίγε μέρε, σκοτεινιάσμένο, κατεβασμένο τα μούτρα, λέει: Ποιο τραγούδι θέλουν οι Γάλλοι. Το ποιο. Το fstvoing, μου λέει. Ε, Εντάξει, του κάνω εγώ γιατί εγώ πάντα τον εμψύχω να το μίμη. Ε, τι εντάξει, λέει, να έχω τέτοιε θεματάρε. Ε, λέω, δεσχέρε, λέω, είναι και στίχη δική σου, του λέω. Και τον ανέβασα, μου λέει. Είμαι χαριστή χουργό, λέω. Θα σου πάρει τα μισά δικαιώματα. Δηλαδή, προσπαθούσα πάντα να τον ψυχώσω. Όπω έκανα στο δάκι το συγχωρεμένο. Όταν μα τα πάνε πάρα πολύ μαύροι γιατροί, μαύρα οι γιατροί και μα είπαν έχει τρει μήνε ζωή. Τελικά, έζησε δόξα τω Θεό, τον άλλαξα και γιατρό. Και έζησε τέσσερα χρόνια πολύ καλά. Ε, όταν Μάρτιο βγήκε η διάγνωση και λένε τον Ιούνιο θα έχει τελειώσει ο δάκι, Το 18. Του λέω εγώ του κλείνω αμέσω η ρόδιο Σεπτέμβριο του 19. Και του λέω, Δακούλη μου, θα βγει με αυτό το τραγούδι με το τόσα καλοκαίρια μετά από αυτό. Και... Λουκιλίλη μου, έτσι με λέγε πάντα. Αφού δεν θα υπάρχω. Λέω και θα υπάρχει και θα βγει και θα πέσει το ηρόδιο με σένα. Και προσπαθούσε λοιπόν να του δώσω προοπτική. Προ δεν πήγα να του πω, Λοιπόν και τώρα που θα φύγει, αλλά δω τι θα κάνουμε, που το έκαναν άλλοι. Ε, ε, όχι. Θα κάνει αυτό. Θα υπάρχει για αυτό που είναι το όνειρό σου. Και πραγματικά και το Σεπτέμβριο αποθεώθηκε και μόλι τελείωσε η συναυλία και έκλαιγε και μου λε: Σε ευχαριστώ. Του λέω: Του χρόνου τέτοια μέρα, επόμενο ηρώδιο. Άλλο κοιλίλι μου, μην με κοροϊδεύει. Και έκανε και Σεπτέμβριο του, του 19 το επόμενο ηρώδιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όπω το έκανα και στο δάκη στου ανθρώπου που αγαπά, του δίνει μια προοπτική. Πάντα, εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα τη ζωή μου. Σου μιλάω πριν 30 χρόνια και πριν 35. Δεν είπα ποτέ στο μήνυμα λοιπόν, ξέρει. Α, που τα άκουγα από άλλου. Ότι, α, μήμη μου, ε, μετά, τι θα κάνει το τάδε έργο σου, τι θα περισσέψει, πού θα βάλει το αρχείο σου. Πάρα πολλά κοράκια τριγύρω. Και ε, ε, με ενοχλούσε. Λέγα, γεγονό ότι σε όλοι μιμώσει να κάνετε στο πλαίσιο. Εγώ πάντα του έλεγα, δεν τον έβγαλα ποτέ από το πλάνο. Ε, έλεγα, και όταν θα έχει μεγαλώσει η κόρη μα, εμεί θα μείνουμε μαζί εκεί, στο μικρότερο σπίτι. Δεν είπα ποτέ εγώ. Που θα ήταν λογικό να το πω με μια διαφορά ηλικία. Δηλαδή, Ποτέ. Δεν τον έβγαλα ποτέ από το πλάνο. Έβλεπα άλλου όμω, λυσαλέα που το κάνανε. Και υποτίθεται άνθρωποι που τον αγαπούν και θα έπρεπε να φέρουν την μακροημέρευσή του. Αυτή η ψυχολογία, το ότι. Ξέρει, να σε ρίξω. Γι' αυτό μίλησα και ξεκίνησα την εκπομπή mm. λέγοντα, μιλώντα για την κολόνα, πλάι στην κολόνα. Mm. Ε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ε, ύπαρξη μια γυναίκα που στηρίζει ανθρώπου που είναι κολόνε. Mm. Εδώ θες, θέλω να μου πει τώρα, αυτό όλο. Ε, σου βγήκε, ήταν το φυσικό φυσικά σου φυσικά ή Μα εντελώ φυσικά μου βγήκε. Έναν άνθρωπο που τον αγαπά και είναι ένα φωτεινό φάρο, πρέπει να μπορεί με την ίδια άνεση να είσαι στη φωτεινή του πλευρά και να παίρνει από το φω του και με την ίδια άνεση στη σκοτεινή του πλευρά γιατί πρέπει αυτό να είναι ο φάρο και να σταθεί άξια στη σκοτεινή πλευρά. Ο φάρο δεν είναι πάντα αναμένο, έχει τη σκοτεινή και τη φωτεινή πλευρά. μόνο αν δεν ξέρει να στέκεσαι και από τη μια πλευρά και από την άλλη με την ίδια άνεση. Οπότε μου βγαίνει αβίαστα αυτό και μου βγαίνει αβίαστα. Ποτέ δεν, δεν κοίταξα. Ξέσαι, σου λέω πραγματικά, βλέπω ανθρώπους γύρω μου και ενοχλούμε με τα μνημόσυνα. Τι θα μας μείνει, τι θα κληρονομήσουμε, τι θα μας περισσέψει, πώς θα μοιράσουμε εκείνο. Πώς... Ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Αν θα του έλεγα μην, μην ασχολείσαι με αυτό. Ποτέ. Και ευτυχώ το έχει και η κόρη μα αυτό. Δηλαδή, όταν του, του είπε, τη είπε, κοριτσάκι μου, Μήπω, ξέρω εγώ, να πάρει αυτό από τα δικαιώματά μου, αυτό για να κάνει. Ποτέ. Είχε την αξιοπρέπειη η κόρη μα. Ποτέ, όσο είσαι πατέρα. Αυτά είναι όλα δικά σου. Δεν θέλω να ασχοληθεί με μένα. Εγώ δουλεύω, τέλο. Μεγάλη ιστορία. Ποτέ δεν του είπε. Α, ναι, και εγώ εδώ και τι θα περισσέψει, τι θα κάνει για μένα, πώ θα με εξασφαλίσει. Ποτέ. Εκείνο με ποιον τρόπο στήριζε εσένα. Ε, με μια τυφλή εμπιστοσύνη, μια ελευθερία. Ήθελε πάντα ναι, να πάω την μπροστά. Αυτό, ναι, ήθελε. ναι, ναι, ποτέ δεν με κράτησε πίσω. Να πει, ε, με παιδί, θα κάνει ραδιόφωνο τώρα σε κάθε μέρα και ραδιόφωνο και θα γράψει το περιοδικό και θα κάνει και τηλεόραση και θα κάνει και αρχή συνταξή. Ασχολήσει και με πέρα, λίγο. Ναι, ποτέ. Ναι, Οτέ, Ήξερε λίγο. ότι ασχολούμαι, γιατί πραγματικά έμπαινα μέσα και. <ΣΣΣ> ε, αλλά με κολλάκευε εμένα πάντα αυτή τη φλή εμπιστοσύνη που μου είχε. Έλα να ακούσει τι έγραψα. Έλα να, να μου πει τη γνώμη σου, θέλουν αυτό. Τι να κάνω. Μίλα εσύ με αυτού. Ε, Ακόμα και αδειοδοτήσει ε, τραγουδιών που του έλεγα, μην με ακούσει μια διασκευή. Αν την εγκρίνει, εσύ την εγκρίνω. Όχι, δεν είναι σωστό, του έλεγα. Εσύ πρέπει να το κάνει. Και μου λέει εσύ, εσύ, εσύ ό,τι Αυτό είναι μεγάλη όμορφα. ιστορία. Μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Αλλά δεν το ζήτησε ποτέ, ξέρεις. αυτό είναι. Άλλο να το ζητήσει και άλλο να στο δίνει αδιάστα. 70 χρόνια λοιπόν, πώ ξεκινάει είπε ποτέ. Ξεκινάει ο Μίμης, ναι. Ο Μίμης ξεκίνησε. Ήταν ένα πιάνο στο πατρικό του, το πιάνο τη γιαγιάς του, ένα όρθιο πιάνο. Και κάποια στιγμή σήκωσε το σεντόνι, γιατί είχαν πένθο. Είχε πεθάνει η γιαγιά και τότε καλύπτανε όλα τα επίπλα και mm -hmm. του καθρέφτε με σεντόνια. Το σήκωσε έτσι, να δει τι είναι από κάτω. Του το πιάνο και έπαιξε αβίαστα πάρα πολλά πράγματα. Να. Και mm. μετά ό,τι άκουγε, άκουγε την καμπάνα, το έπαιζε το ίδιο. Ε, με, Ό,τι άκουγε, έτσι ξεκίνησε. Και. και περιβάλλον, τι το περιβάλλον, πάνω κοί... κοίταξε, επειδή ήταν δασκάλα η γιαγιά του, γιατί να. Πιο μικρό, δηλαδή. Που, που κάτι έλεγε για τη μουσική. Η δασκάλα η γιαγιά του, η μητέρα του, η Ελένη, όχι δεν ήταν. Ήταν αυστηρή, ήθελε δηλαδή να σπουδάσει ο Μίμης Όταν έλεγε η μουσική, του έλεγε Ευχή και κατάρα αγόρι μου να μην γίνει μουσικάντη. Και όταν μεγάλωσε, έτσι είπε Θα σπουδάσω αλλά και τους μουσικάντιδες που λες θα τους κάνω μουσικούς. Με κεφαλαίο. Εσύ ήταν, έκανε και το χατή των γονιών του και διέπρεψε και στη χημεία. Και έγινε και επίτιμο διδάκτορ το 10. Ήταν στο... στο διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα στη Χημία και ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για εκείνον. Και ακόμα πιο συγκινητική όταν το, το ανακοίνωσαν ότι το διδακτορικό του πάνω στου κελευροσίτε του εγκεφάλου <coughs> το χρησιμοποίησαν για να βρουν κάποιο φάρμακο για τη θεραπεία του Αλσχάιμερ. Θες τώρα ένας διαπρεπής μουσικός συνθέτης, ενορχιστρωτής, να ακούει ότι αυτή η πλευρά της χημίας, κάτι προσφέρει σε αυτή την πλευρά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ε, έχεις προφανώς συναντήσει ανθρώπους στη ζωή σου, οι οποίοι δεν α, α, ακούνε πλαίσια, δεν έχουν ακούσει πλαίσια ή και δεν τους αρέσει ο πλαίσιο και δεν ε, έχουν τρυφίσει τον Μπλέσσα. Ξέρουμε σποραδικά mm. τρία κομμάτια του. Ε, έχει προσπαθήσει να του αλλάξει άποψη, να του αλλάξει μυαλό, να του πει και ακούστε και αυτό, αλήξτε και εκείνο. Καθόλου. Καθόλου. καθόλου γιατί δεν μου έχει τύχει κιόλα. Αλλά μία φορά μου έχει τύχει σε αυτά τα τέλειωτα τα νέα ταλέντα που έρχονταν στο σπίτι, που μου ήρθε μια πιτσιρίκα εκεί και ξέρει, κάκα τα ψέματα. Εγώ εκνευριζόμουν και όλο όλο αυτό το πήγαινε Και έρχεται μία και λέει ένα μου, λέει Τι θα μου πει, θα, πείς, θα πάντα πολύ φιλικό. Λέει οτιδήποτε άλλο εκτό από εσά γιατί δεν ξέρω κανένα δικό σα τρακούδι. Εκείνη την ώρα εξοργίστηκα εγώ. Λέω, τη ανοίγω την πόρτα, τη φτιάχνω τον καφέ, την υποδέχομαι σπίτι μου, μα τρώει χρόνο από την κόρη μα και έχει το θράσο να πει δεν ξέρω. Εκεί εκτελήθηκα εγώ. Στην ουσία να έρχεται αδιάβαστη. Ναι, ο Μίμη δεν ήθελε να του λε δικό του τρακούδι και άλλων συνθετών και ξένα τρακούδια. Αλλά ο τρόπο που το είπε, ο εγώ ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Και ο Μίμη πολύ γελαστό και αυτό. Κανεί δεν είναι τέλειο κοριτσάκι μου. Πε μου, ό,τι θέλει. δηλαδή είχε μια. ήταν ένα τέρα ψυχραιμία. Εγώ εκνευρίστηκα τότε. Ε, το έχω συναντήσει κι άλλη φορά mm. με το βιβλίο mm. αυτό, με την τραγουδίστρια. Που mm. <laughs> τη λέει, Ο Ντισιόνι μα τα λέει στο Ρεξ. Ο λέει ένα δικό σου μαέστρο. Mm. Mm. Ποιο. <laughs> πιανίστα έκλαψε. <laughs> αυτό το πιανίστα έκλαψε. Αλήθεια τώρα. Μα, ναι. Το είπε. Λοιπόν, σε πληροφορώ, έκανα ραδιόφωνο τότε στον Αθένα μια δεκαετία. Και... Μπροστά ήμουνα. Γιατί τώρα, πού με πα. μια δεκαετία που ήμουν στον αντένα και παίρναν τότε στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν είχαμε τα σύγχρονα μηχανήματα με τα μηνύματα. Και ήταν το τηλεφωνικό κέντρο, σημείωνε η τηλεφωνήτρια τον ακροατή τι θέλει να ακούσει, τι θέλει να πει, το σχόλιο του και μα το στέλνε μέσα. Μα θυμάμαι, εγώ έπαιζα πάρα πολύ πουλόπουλο και μάλιστα με έχει τιμήσει ο συγχωρεμένο ο Γιάννη Οπουλόπουλο, είχε έρθει τρει ώρε σε ζωντανή εκπομπή στον αντένα, έξι με νιά. Και είχε κλείσει και η φυσία. Γιατί είχαμε και τζάμια στο στούντιο και είχαν έρθει απ' έξω κορίτσο, όπου άλλο μεγάλο ο Γιάννη, που έλεγε όλα αυτά τα κοριτσάκια για μένα ήρθαν. Ναι. Άλλο σεμνό. Λοιπόν, ήμασταν τρει ώρε μέσα, κάναμε εκπομπή. Και γράφει. Πιανίστα έκλαψε. Ναι. Λοιπόν. Λέω, λοιπόν, ποιο είναι αυτό. Α, το αφήνω εγώ, πάω στο παρακάτω. Την άλλη εβδομάδα ξανά στην εκπομπή. Είναι η κυρία που ζητάει πιανίστα έκλαψε. Δεν το ξέρω. Μα αυτό λέει ο Πουλόπουλο. Δεν το ξέρω. Και τί... λέω την επόμενη φορά που θα σα πάρει, σα παρακαλώ, περάστε την στούδιο να τη μιλήσω. Σα παρακαλώ, μου το λέτε λίγο. Μα λέει του πλέσσα, το έχει πει ο Πουλόπουλο. Λέω μου το λέτε λίγο. Μου τρεγουδάει το ποια νύχτα σε έκλεψε. Και λέω, για όνομα του Θεού αυτό ήταν. Δεν πήγε το μυαλό μου. Πια νύχτα σε έκλεψε. Η πλάκα, η πλάκα mm. είναι mm. πω ήμασταν εκεί πέρα. Πρέπει να είναι και ο Γιώργο Κατσινάσιο. Mm. Γιατί mm. εκεί γινόταν η οντζιόν. Και mm. λέμε, όχι τώρα. Θα τις πετάξει κανέναν <Κι> Οπότε λέει πάρα πολύ ωραία κοπέλα μου. Πάμε <Κι> να τα ακούσουμε <Κι> αυτό το κομμάτι. Αλλά μου έχει τύχει και σε άλλο μαγαζί η γυναίκα να το τραγουδάει αυτό. και είμαστε σε πρόβες, <Κι> είχε τα χαρτιά μπροστά και ακούω να λέει πιανίστας έκλαψε. Αν είναι <Κι> βέβαια. Ναι, και να το λέει και με την έβριξε, με το στόχο <Κι> που θέλει εκείνη τη στιγμή, <Κι> την καινούτα να την κρατήσεις, να το πεις <Κι> τόσο... Ε, τραγικά εκείνη τη στιγμή αυτό και, και, και να. Ε, βάλτε στον κόσμο να τα ακούσει να καταλάβει ποιο yeah. λέμε, το ποια νύχτα σε έκλεψε. Ω, Όχι, ωραία, ποια νύχτα, ποια λοιπόν, νύχτα σε έκλεψε. Ανεβαίνω επάνω στην πίστα που έχει τα χαρτιά τη και τη διορθώνω το στίχο, γιατί <laughs> <και την> βλέπω ότι <laughs> <laughs> και τη λέω και με κοιτάει, λε και τη άλλαξα τον κόσμο όλο. <laughs> Μου λέει τι να <laughs> <Αυτό>, <laughs> το Αυτό το τραγούδι. Α τα ακούσουμε έτσι να κάνουμε. Συγγνώμη για την παρεμβολή, αλλά νομίζω ότι θέλουν και μουσικέ ανάγκε. Εντάξει, συναδελφοί, πάμε να τα ακούσουμε. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν το πιανίστα έκλαψε <laughs> που έπαιξε ο πιανίστα. <laughs> <laughs> λοιπόν, Μένους. μια και είμαστε στο Κρήτη FM, εγώ yeah. θέλω να σου πω το εξή: Ένα άλλο αστείο, ευτράπελο. Πάλι στην Κρήτη σε πολύ μεγάλη συναυλία, τον παρακαλώ να βάλει, όταν του φτιάχνα το πρόγραμμα, πάντα του φτιάχνα. Οι δυσκολίε στι συναυλίε του Μίμη είναι ποια τραγούδια θα αφήσει <laughs> απ' έξω. Yeah, yeah. σε δύο ώρε δεν μπορεί, είναι τεράστιε επιτυχίε. Και πάντα αφήνει κάποιε μεγάλε επιτυχίε, γκρινιάζει ο κόσμο, δεν ακούσαμε το άλλο. Λοιπόν, όπω θα εναλλάσσω, βάζω στην Κρήτη το, το, συ το, βρήκε στο φαρμάκι. Για να πιείς, μην το μιλάτε του παιδιού. Έλα, Φρέντζι, μην βάλει αυτό, βάλει το άλλο. Όχι, άσε με έχουμε καιρό να το παίξουμε αυτό. Και ακούγεται ένα στάδιο ολόκληρο στην Κρήτη. Σύ το βρήκε στο φαρμάκι και ένα πιεί του το Ένα ολόκληρο στάδιο. <laughs> ήταν τόσο χαριτωμένο με το πιο λαλιά να το ακούσει κριτική διασκευή, που από τότε. Ξέρετε, το βάζαμε στο ραδιόφωνο, ζούσε και ο Γιάννη ο Καλαμίτση τότε, είπαστε, που ήταν μαζί μα. Και το τραγουδούσαμε έτσι στο ραδιόφωνο. Είδα Φοβε, φοβερή το πιο λαλιά. Ναι. Για να πάμε τώρα εδώ πέρα σε αυτέ. Γιατί ο Μίμη έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με την τζαζ μουσική. Ναι, πολύ. Πάρα η αγάπη πολύ. του η μεγάλη. Η αγάπη του μεγάλη του αγάπη mm. είναι η τζαζ μουσική. Που στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να βρει έδαφο mm -hmm. αυτό το, αυτό το είδο μουσική. Είναι έξω ε, Αλλά η Ελλάδα έχει και ένα πολύ μεγάλο πλούτο, απίστευτο πλούτο δημοτική παραδοσιακή mm -hmm. μουσικής. μουσική. Πώ ο, ο Μίμη τη διάβασε αυτή τη μουσική, Καταρχήν ο Μίμη, αν μπει μι... μέσα στο YouTube, το δικό του, που το διαχειρίζεται η Ελεάνα, η κόρη μα. Ε, το YouTube, το Μίμη Πλαίσια Official. Μέσα μι, εκεί. Είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά να το πει. Μίμη Πλαίσια Λατινικά. Ένα είναι το κανάλι του, το επίσημο. Ωραία. Διαχειρίζεται η Ελεάνα. Λοιπόν, εκεί θα δει. Καταρχήν πώ παίζει σήμερα κάποια θέματα διασκευέ. Κάθε στο πιάνο και διασκευάζει. Θα δει. Ε, θα βρει και πράγματα jazz που έχει παίξει που τα, έχουμε ανεβάσει, τα έχει ανεβάσει η Ελεάνα, που είναι με το κουαρτέτο του ε, τότε που ζούσε και ο Καλήρης και ο Τσεσμελής, με νεότερους ανθρώπους, ε, πώς παίζει τζάζ. Έχει ανεβάσει τέτοια, υπάρχουν. Mm. Ε, απ' την άλλη όμως, έχει, του άρεσαν πολλοί διασκευές, το οποίο σημαίνει, έχει κάνει. Το Απαναστολή σε δύση με το Χριστίδη, αν θυμάσαι, mm -hmm. το... Που έχει κάνει, έχει παντρέψει πάρα πολύ ωραία για την Ανατολή με τη Δύση, το Ανατολικό με το Δυτικό Στοιχείο, και η ίδια του η καταγωγή, έτσι, Ζακεντρινό πατέρα, από τη Χάλκη τη Κωνσταντινούπολη, μητέρα του. Ε, από την άλλη, έχει γράψει έργα για του ποντίου, έχει γράψει δυτικότροπα θέματα, τζαζ, του άρεσε η ελεύθερη έκφραση, και έχει διασκευάσει, ε, μέχρι έχει κάνει το, το πήραμε εκείνο, αν το θυμάστε, την εκετή του 70, το Classics Go, Bouzou Kihai. <laughs> Πεγμένα, κλασικά θέματα, με μπουζούκι. Άλλο έργο φοβερό, πρωτοπόρο. Δηλαδή, του άρεσε πάρα, εποχή. πάρα πολύ η διασκευή και ο πορεαματισμό. <laughs> Δεν έχει γράψει τα μόρτικα. Έχει, έχει τεράστια βεντάλια, ρεμπέτια, τα πάντα. Σκατοχής, θέματα. Έτσι. Έχει μια τεράστια βεντάλια, όμω. Προσπαθώντα να σε βάλει σε χρόνου μέσα σε εποχέ. Ναι, το μίλαμε για τη λευτεριά μετά το δρόμο. Αντιστασιακό έργο. Έχει γράψει που, άλλα έργα που λογοκρίθηκαν τα, ε, τα χαμένα χρόνια που κόπηκε στη μεταπολίτευση διότι ξυπνάει πάθη, ξέρω εγώ, τα πάθη του φιλίου. Δηλαδή και κυνηγήθηκε, αλλά έβγαινε από αλλού ο μίμης. Έχει τεράστια βεντάλια. Η jazz είναι μεγάλη του αγάπη γιατί είναι η ελεύθερη από το σχεδιασμό, που έλεγε πάντα. Αλλά δυστυχώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό να ασχοληθούμε με την, με την jazz τόσο πολύ. Απ' την άλλη όμω υπάρχει ένα Quincy Jones που τον λατρεύει. Και μα το έλεγε και η Νάννα η Μούσχουρη στην τελευταία μα συνάντηση πρόσφατα και το έλεγε και ο Γιάννη ο Πετρίδη στην ΕΡΤ που μόλι είδε το Quincy Jones τον συνάντησε, λέει τι κάνει ο φίλο μου ο Μίμης. Ε, Βλέπει υπάρχουν αυτοί, αυτά τα μεγαθύρια που αγαπούν το Μίμη. Για φαντάσου όμω να επιτρεπόταν, εντό εισαγωγικών, mm. γιατί δεν το απαγόρευσε κανεί, αλλά επί του το απαγόρευσε, να έχουμε ένα, να είσαι τώρα υπουργό πολιτισμού, λέω τώρα, έτσι, να, να να φέρνει κόσμο μόνιμα στο ερώδιο. Έτσι. Και να, να, mm. mm. να έχει ένα ερώδιο ανοιχτό, mm. μια συγκεκριμένη τετάρτη, mm. όλε τι τετάρτε των τεσσάρων μηνών του καλοκαιριού, και να είχε χατζηδάκι, πλέσα, mm. 4-5 πιάνε πάνω, χατζηνάσιο, δεν mm -hmm. ξέρω εγώ ποιον, α πούμε, ξέρω εγώ, και μίκη. λέω εγώ, mm -hmm. τώρα. Και να είσαι αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν τετάρτι στο ρεύμα, δηλαδή τουρίστε. Και κα, κατάλαβε τη λέω, <στάξε> ναι, χωρί πρόγραμμα. Πιστεύεις ότι θα το έκαναν ποτέ αυτό. Γιατί να μην το έκαναν, Οι καλλιτέχνε <στάξε> θα τρελενόντουσαν να το κάνουν. Οι καλλιτέχνε ναι, δεν θα το επέτρεπαν. Δεν βλέπει ότι γενικώ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους εγχωρίου εκτό από λίγου που εξαιρούνται και είναι υπερπροστατευόμενοι, υπερπροστατευμένοι. Γενικώ θέλουμε να εισάγουμε, λε και δεν έχουμε εδώ. Και κάποια στιγμή, τον Οκτώβριο, δίνουμε και σε κάποιου Έλληνε και σε πολλού που δεν έπρεπε να δώσουν το ηρόδιο. Έτσι είναι. Εξογούμαστε. Mm -hmm. Αλλά στον Οκτώβριο, άντε, πάτε όλοι μαζί. Γενικώ όμω. και όποιο πληρώσει, βέβαια. Ε, 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 να κάνουμε εισαγωγή. Ναι, θέλω να πω, θέλω να πω ότι για φαντάσουν να βοηθιόντουσαν mm. οι Έλληνε καλλιτέχνε. Ε, και να κάναν ομάδε που να στεριάζουν τα χνότα του, mm -hmm. ρε παιδί μου, και επί και γενικότερα, και να κάναν παραστάσει, mm -hmm. για να έρθει ο τουρίστα να μπει μέσα, να πληρώσει το ακριβό του εισιτήριο, να και απολαύσει λαδίνε. μια βραδιά μουσική, ελληνική mm -hmm. μουσική, από Έλληνε καλλιτέχνε, από Έλληνε δημιουργού, ε, και δεν είναι μόνο μουζάκα και τέτοιο. Mm -hmm. mm -hmm. Έτσι, μα το, έτσι, το, έτσι είναι. Εγώ θυμάμαι, τώρα μια και το λε αυτό, πηγαίναν πολύ συχνά στο Μίκη του Θοδωράκη τα το τελευταία χρόνια. Και, Κορυφαία για μένα στιγμή, εκτό ότι έμαθα όλη την ιστορία τη πατρίδα μα, μέσα από του διαλόγου του, ε, η κορυφαία για μένα στιγμή ήταν όταν καθόταν στο πιάνο του, Μί, του Μίκη ο Μίμη και του έλεγε, Μίμη μου, ο Μίκη, παίξε μου λίγη jazz. Δεν την καταλαβαίνω την jazz. Ήμουν μπροστά εκεί. Καθόταν στο πιάνο, λέει, παίξε μου, λέει, ο, ε, του, αν θυμηθεί το όνειρό μου, κάντο μου, άλλαξε τα φώτα. Έπαιζε ο Μίμη και του λέει: Πώ εδώ το καταλαβαίνω, του λέει ο Μίμη. Από εδώ και μπρο του αλλάζει τα φώτα, δεν καταλαβαίνω. Και του έκανε μαθήματα ο Μίμη και απαντούσε ο Μίμη. Αυτή ήταν κορυφαία στιγμή. Για yeah, 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 φαντάσου, αυτό yeah, να το βλέπει ζωντανά σε μια μπουάτα. Το βλέπει ζωντανά σε μια σκηνή. Εγώ προσπαθούσα λοιπόν και του δημιουργού και του καλλιτέχνε γενικά να του φέρω κοντά. Αυτό μάτια μου δεν είναι δουλειά ανθρώπων. Είναι δουλειά ανθρώπων που έχουν καρέκλε στα... σε καρέκλε και σε γραφεία. Εκεί λοιπόν του συμφέρει η διχόνοια. Ναι. Του συμφέρει να υπάρχει τεχνητή κόντρα του τάδε με τον τάδε. Γιατί από αυτό κερδίζουν πάρα πολύ. Κερδίζουν κόμματα, κερδίζουν καρέκλε, κερδίζουν δισκογραφικέ εταιρείε. Απ' τη δίχτυα κόντρα, ποιο θα υπερισχύσει. Και μην... μέσα δεν υπάρχει ας αντιπαλότητα. Α μην ξεχνάμε το τι συνέβη όταν έκατσε ο Ορθοδράκη ο Χατζηδάκη μαζί στο πιάνο, mm. στο κεντρικό mm. και κάνα την όμορφη πόλη. Mm, ναι. Και αποφασίσαν mm. αυτοί οι δύο άνθρωποι mm. μπροστά, όχι το ρεμπέτικο θα βγει, δεν πάνε να λέτε ότι mm. θέλετε mm. και το λέει λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή, οι α... Οι ίδιοι α... είχαν τεράστιε φυλέ μεταξύ του και δεσμού. Ακριβώ. Δε δεν, θα... το θα... Δεν θα μπορούσαν να πούνε, mm. όχι, εμεί γράφουμε τα δικά μα κομμάτια. Mm. Δεν... Mm. Πάνω στη σκηνή ήταν μουσική, η οποία μετά έγινε ο καθένα ένα κεφάλαιο μόνο του. Mm. Ακριβώ. Όπω και ο Μίμη έβγαλε παιδιά που μετά ο καθένα έγινε ένα κεφάλαιο μόνο του. Για φαντάσου τον άφηνε, τον υποστήριζε αυτόν τον άνθρωπο. Έλα εδώ, έχει μια διέστηση ότι αυτό τα λέει καλά. Εκείνο, αν το γράψει κάτι, κάτι θα γίνει. Έλα εδώ, πάρε αυτό το χώρο, είμαστε εμεί εδώ πέρα, θα το βιντεοσκοπούμε, θα το καταγράφουμε. Αυτή είναι η άλλη πολιτιστική μα κληρονομιά εν τέλει. Έτσι είναι. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Και πολλοί την κρατάνε, προσπαθούν να την κρατήσουν κάτω. Τι λέει ο Μιμής, για ακούει νέο σήμερα, ελληνικό, λαϊκό, μουσικό. Και σήμερα δεν μπορώ να σου πω ότι πολύ ακούει, αλλά πάντα άκουγε και έλεγε πάντα υπάρχουν ταλέντα και δεν τα αφήνουν να βγουν προ τα Κακά τα ψέματα. Και τώρα, ειδικά που δεν υπάρχει δισκογραφία, δεν υπάρχει δισκογραφική εταιρεία, δεν υπάρχουν managers και είναι όλα τόσο Δεν Υπάρχουν και ποσοστά και δικαιώματα, οπότε και κίνητρο έτσι, να γράψει, οπότε το κάνει μόνο είναι. Ακριβώ. Τώρα. τώρα... είναι και πολύ δύσκολο. Υπάρχουν ταλέντα, αλλά πού να, να, τα βρει. Και να πα στην τηλεόραση, να σε κρίνει ο ψιλοάσχετο, να σου πει την κακία του. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ενώ παλιά υπήρχε χώρο και τρόπο να βγουν τα νέα ταλέντα. Και να αποδείξουν αν θα παραμείνει με την αξία του ή όχι. Ναι, και είχε ένα υλικό στο χέρι Έτσι. του που λεγόταν δίσκο και τον έβαζε και παραμάσκα, αλλά και τρέχει. Τώρα ναι. τι να πει και την Με τα κλικαρίσματα και... μετά. Άκουσε ναι. με και δέσμε. Ε, εποχή. Την παρακολουθεί την εποχή του. Τώρα Social όχι. media. Όχι όχι, 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 όχι. Καθόλου. Καθόλου. Εγώ δεν θέλει... Δε θέλει. Ο Μίμη η ζωή του σήμερα είναι στο πιάνο. Βάλει τον να παίξει, να κάνει ρεσιτάλ. Όταν έγινε η ονοματοδοσία του θεάτρου Μίμη Πλέσσα το Σεπτέμβριο, στο Ήλιο, που μετονομάστηκε στο πάρκο Κρίτσι στο θέατρο μέσα σε Μίμη Πλέσσα, υπήρχε ένα κουαρτέτο που έπαιζε τραγούδια του Μίμη. Και κάποια στιγμή μου έλεγε, δεν μπορώ να ανέβω. Βεβαίω να ανέβει. Κάνω νόημα στο μουσικό του τον έναν, όταν τελειώσαν, ανεβάστε τον. Λέει αλήθεια, αλήθεια. Το παίρνουν, ανε... τον ανεβάζουν με τα μαξίδιο ήτουν στο πιάνο και κάθισε να παίξει δίθεν ένα τραγούδι και ώρε. Δύο ολόκληρε ώρε. Όσοι έμειναν εκεί είχαν τρελαθεί. Αυτοσχεδιασμοί. Τι σημαίνει αυτό. Η ζωή του είναι στο πιάνο. Αλλά να τον βάλει τώρα να διαβάσει, να παρακολουθεί τα σχόλια στο Facebook. Ένα τέτοιο άνθρωπο τώρα που είναι το μουσικό κεφάλι τη Ελλάδα mm. πια. Mm. όσοι έχουν φύγει δυστυχώ. Όσοι μείνανε, άντε, στο, στα δάχτυλα mm. του, εν, του ενό χεριού mm. πια. Mm. Και να μην του αξιοποιεί αυτό το κράτο, αυτό το. το, το, το εγώ, δηλαδή, ξέρει τι θα έκανε, ο mm. προορισμό πολιτισμού. Mm. Με συγχωρεί τώρα mm. να σου πω μια ιδέα. Θα του είχα μια κάμερα πάνω από το πιάνο του και, και θα, θα είχα κάθε... μια αίθουσα μεγάλη και λέτε, mm. παίζει ο. Ξέρει πόσε φορέ το έχω συμμετάσχει. αυτό βίτης, στο... στο μέγαρο, ξέρω εγώ. Ξέρει πόσε φορέ το Και θα είναι μόνο σκεφτώ. τα χέρια του και θα παίζει από το σπίτι του και θα έχει τον κόσμο κάτω. Το έχω σκεφτεί αυτό με το Μίμη Αν δεν υπήρχαν τα θέματα των mm. ιώσεων του κορονοϊού, όλα αυτά που πια όλοι είναι άρρωστοι γύρω μα, ειλικρινά είχα σκεφτεί να πηγαίνει, του δίνει τόση ζωή. Να είναι κάπου και να πέσει κάθε μέρα. Ειλικρινά. Αφού το σκέφτομαι από το Μάιο και μετά, αν ανοίξει ο καιρό, θα του δώσει τόση ζωή. σω δηλαδή, σε ένα εξωτερικό χώρο. Σε ένα να, εξωτερικό δηλαδή. χώρο. Αν μα βοηθήσει και ο καιρό. Γιατί ναι, ναι. πέρσι, Μάιο, Ιούνιο έβρεχε. Δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Εάν μα βοηθήσει ο καιρό, κάπου να πάει να παίξει που του δίνει ζωή. Αυτό περιμένει. Μου λέει, αλλιώ αφήστε με να πεθάνω όταν είναι κλεισμένο στο σχολείο. Λογικά το λέει ο άνθρωπο, γιατί βαρέθηκε. Είναι η ζωή του. Βαρέθηκε. Θέλει να βγει, να βγει. Ναι, να εσύ βγει, το λε όμω σαν mm. Λουκύλα, εγώ το λέω σαν Γιώργο. Mm. Εδώ μιλάω να το, να το πει, πει αυτό που παίρνει mm. mm. την πολιτιστική απόφαση αυτή τη χώρα, που κάνει πολιτιστική πολιτική. Mm. Α, αυτό έχω λέω. την ίδια πορεία. Έχει και Την ίδια πορεία, πορεία. βεβαίω. Δεν έχω την έχω τώρα. Είναι έξι καιρό. Πόσο καιρό αντιληφθήκε, α πούμε, ότι δεν υπάρχει πολιτική για τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Πολλά χρόνια. Γι' αυτό και δεν πήγαμε ποτέ με την με ή με τι πλάτες τη πολιτεία. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο να ζητήσει μια χάρη από ένα κόμμα, από έναν ποτέ. υπουργό, ποτέ. να, να ποτέ. πάρει μια συναυλία, να κάνει. Ποτέ δεν ζήτησε ο Μίμη. Και ενώ θα έπρεπε κάποια στιγμή κάποιοι να του ζητήσουν. Δηλαδή ο Μίμη δεν δεν, δεν, ο Μίμης δεν, ζήτησε, δεν θέλει να ζητήσει. Γιατί η δεν θέλω. Το δικαιολογήσει αυτό. Το ότι δεν έχουν σηκώσει άλλη τηλέφωνο Όχι, ή το ότι ο, ο, ο Μίμη δεν θέλει. Δεν... δεν θέλει, ούτε θα το κάνει ποτέ. Ούτε θα το κάνει ποτέ. Ποτέ δεν το κάνει. Όπω δεν το έχω κάνει και εγώ μέχρι τώρα. Δεν σου πει ναι. Εκ των πραγμάτων το καταλαβαίνω. θα μπορούσα να το κάνω και εγώ τώρα. Να πω, να σα πω, ο αιώνα του Μίμη Πλέσαν, θέλουμε τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Περιμένουμε να το κάνουν εκείνοι όμω. Περιμένει. Ναι. Θα ήθελα να το κάνει. Στέλνουμε το μήνυμα. Το στέλνουμε το μήμη, θα ήθελα να το κάνουμε. Εκείνη δεν, δεν χρειάζεται να το ζητήσει ο μήμη. Ε, εννοείται ότι δεν χρειάζεται, ότι δε χρειάζεται mm. αλλά ε, δεν καταλαβαίνω πώ έχει, ένα, ένα τόσο φορτωμένο αμπέλιο mm. στο, 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 στο χωράφι σου και δεν πα mm. να το τριγύρει. Δεν, δεν, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη, κλαίγε ότι δεν έχει έσοδα. Mm. Κλαίγε ότι δεν έχει λεφτά. Κλαίγε ότι δεν έχει δουλειέ. Μα αυτό θα δώσει δουλειέ σε πόσου ανθρώπου που θα εργαστούν σε αυτά mm. τα πράγματα. Και λοιπά, και λοιπά. μια κλές και το παίζει κακομίρι και η μόνη λογική που βρίσκει να βρίσκει φόρου και να ανεβάζει φόρου, και από την άλλη σου δίνονται τρόποι και διέξοδοι για να έχει έσοδα και δεν κάνει τίποτα. Mm. Για να μην πω ότι θα έπρεπε να εθνικοποιηθεί η μουσική του μιμή Πλέσα και το κράτο να τη βγάλει προ τα έξω, οπότε να έχει έσοδα πνευματικών δικαιωμάτων και να τα μοιράζεται με το συνθέτη. Δεν θα αρνεί, αρνεί το κανένα συνθέτη αυτό. Ωραία, δεν λε. Εμένα λεπτή θέση μου, δεν θα πω άλλα. Εγώ τα λέω. Τελεία και πάμε. Εγώ λέω. τα λέω, αλλά. Εν πραγμάτων έτσι ναι, δεν είναι. Και δεν το βλέπω μόνο για, το, για να μην mm. λέμε ότι βλογάμε τα γένια μα τώρα αυτή τη Ναι, mm. ότι υπάρχουν, ναι, ναι, μας, υπάρχουν ναι. Αλλά δεν υπάρχουν και άλλοι. Mm. Mm. Που θα μπορούσαν να σταθούν στο εξωτερικό και να το κράτο να φροντίζει να κάνει μια συναυλία στο Παρίσι, μια στο Λονδίνο, μια στη Στοκχόλμη, στο... Στο μια στη Μόσχα. Πολύ ωραία τα λε. Συμφωνώ. Δηλαδή. Εγώ βάζω τέλεια και πάμε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι κρίση σουβλάκι, η κρίση μουζάκα. Yeah, yeah. Έτσι, και ούζω το καλοκαίρι στην παραλία. Αυτό. Yeah, yeah, yeah. αυτό. 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 Δεν είναι όμω αυτό. αυτό. ο Έλληνα που έχει τέτοια μυαλά, θα φεύγουν τα μυαλά μα έξω, να γίνεται μια ανταλλαγή πληθυσμών. Και αυτοί που μένουν εδώ να είναι μόνο αυτοί που θα σερβίρουν εποχιακά του τουρίστε, έτσι. Γιατί είναι και αυτό. Είναι όλη η πολιτική λάθο. Να, να μην σου πω και το άλλο ότι θα έπρεπε να κάνει ένα κάμπ που να του έχει αυτού του μεγάλου, τι μεγάλε ομορφέ τη μουσική, ανά πέντε μέρε και να έρχονται όλα τα παιδιά που σπουδάζουν στα οδύα όλου του κόσμου να συζούν με αυτού εκείνε τι μέρε, να παίζουν μαζί του, να τζαμάρουν, να κατάλαβε τι λέω να να πηγαίνουν στον τόπο και στον χώρο που γεννήθηκε η μουσική και οι Έλληνε και οι τέχνε και ήταν οι μουσέ και τα μουσέ. Αυτό ήταν ήταν οι μουσέ. Κάνουν το αυτό ένα μουσείο, να έχουν οι μεγάλοι μουσικοί να παίξουν. Δίπλα μα. Τέλο πάντων, ε, μα βγαίνει το παράπονο. Λουκίλα μου, τι θα κάνει, τι σκέφτεται να κάνει ο Μίμη, τι θέλει να κάνει. Κοίταξε, μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Μόνο μουσική, ό,τι του πει όταν το πεις παίξε, θα παίξει. Πες μου το mm. τη φάση με την ΕΡΤ που ήρθα ένα σπίτι. Α, ναι. από μια εκπομπή που ήθελαν, ναι. από που ήθελαν να το μουσικό κουτί που θέλαν να το κάνουν ένα αφιέρωμα και είπανε, εγώ τον προστάτευσα, δεν ήθελα να έρθει στο στούτιο, οι όσει κλπ. δεν κλειστό χώρο. και τον κράτησα στο σπίτι. Ε, και την επομένη του γυρίσματος είπαν θα έρθουμε, λέει, με μια κάμερα, τσεκαρισμένη με τα τέσνατα, να πάρουν τα χέρια του να πέσουν στο πιάνο, να παίξει στο πιάνο ένα κομμάτι χαρά ο Μίμης που θα είχε κοινό να παίξει πια. Γιατί να παίξει ένα κομμάτι, έπαιξε 14 και δεν σταμάταγε. <laughs> και μου λένε οι άνθρωποι, καλά γιατί δεν ήρθε στο στούντιο που τέτοια διάθεση. Λέω, ο ίδιο έχει διάθεση. Εγώ τον υπερπροστατεύω και ίσω είναι και λάθο. Η κόρη μα πολλέ φορέ μου λέει, κάνει λάθο. Διότι τον προστατεύει από τι ιώσει και από τι πνευμονίε και από όλα αυτά που κυκλοφορούν. Και από την άλλη, θα είναι κατάθλιψη. Ψυχολογικά μαράζει. Είναι ο όμω, έχω φοβερό δίλημα. Δηλαδή, να πάει να αρπάξει. Α το COVID, κάτι, εντάξει. Την πρώτη πνευμονία, την πρώτη μετά τι γίνεται. Λοιπόν, <σ challenged> ούτε αυτό είναι σωστό, το αποστηρωμένο. <σχẩ finds> Απλώ λέω, ας περάσει ο χειμώνα και μετά να πάμε. Οπουδήποτε. Με ανοιχτά παράθυρα να πάμε. Πε μου το πιο ευτράπελο που σου έχει πει, που σου έχει συμβεί, <σχ sol> δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν, δεν, άκουσα αυτό, δεν είναι δυνατόν. Πολλά μου πει, αλλά. Πάρα πολλά μου έχει πει. Δηλαδή, ανθρώπου που, που δεν γνώριζε, που, ναι, που, που μπερδευόταν. Αυτό τώρα ναι, ναι, δεν ναι, τα ναι. άκουσα. Πες. Δεν τα ακούω αυτό τώρα. Δεν, 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 δεν το εννοεί ο τύπος. Είδα, Με, με τραγουδίστρια, δεν, δεν θέλω να πω ονόματα. Αλλά α πούμε, υπήρχε τραγουδίστρια που είχε κάνει πολύ εμπορική τραγουδίστρια, αλλά από τη νεότερη γενιά. Και ήμασταν με το, το όλη το Βοσκόπουλο σε μια παρουσίαση δίσκου και η ίδια ήταν στα, ναι, μέσα ναι, στα μέσα και στα, και στα έξω. Και λέει, έλα να σου γνωρίσω και την τάδε, που λέει ένα ντουέτο, ξέρω εγώ, έχει μια συμμετοχή στο δίσκο, δεν θυμάμαι τι, και τη λέει, μπράβο κοριτσάκι μου, καλή επιτυχία. Πολύ καλό ξεκίνημα αυτό δίπλα στο παλικάρόπουλό μου, στον τόλι, ξέρω εγώ. <laughs> εγώ <Έχω>, είχα μείνει, <laughs> ήταν και οι κάμερε <laughs> από <laughs> πάνω. 30 <χρόνια>. ε, ναι. <laughs> από την άλλη, μια άλλη φορά που μπήκε στο σπίτι, και μια άλλη τραγουδίστρια πολύ γνωστή και δεν ήξερα, ήταν μέσα στι ακροάσει. Και μου λέει ο Μίμης και μία λέει που μου στέλνει ο Τάδε γιατί θέλει λέει να τραγουδήσει τραγούδια μου. Και εγώ δεν έδινα σημασία μου να πάλι με τη μικρή στο σούπερ μάρκετ σε κάποια δουλειά. Και όπως γυρίζω βλέπω τη γνωστή τραγουδίστρια να βγαίνει και εγώ να μπαίνω με το καρότσι. Αμάν λέω τι θα τη είπε και δεν ήξερε ποια είναι. Και τη βλέπω άσπρη φεύγει. Λέω τι κάνεις εσύ εδώ. Τι δεν σου είπε λέει ο άντρας, ότι θα, θα δεν μου είπε. Που να θυμάται ο Μίμη ονόματα. Την είχε διώξει κακήν κακή κακό, όταν κάνει για τραγουδίστρια και ήδη κάνει, α πούμε, πράγματα, ήταν εμπορική. Δηλαδή, έχει κάνει πολλά τέτοια, που δεν θέλω να πω ονόματα. Ε, Πολλέ ε, γκάφε εί, τέτοιε. Είμαι σε, είμαι σε <σχελίδι> πρόβα πάλι <σχελίδι> με τον <σχελίδι> Μίμη και θα τραγουδά δύο ηθοποιοί, <σχελίδι> έπρεπε για την <σχελίδι> ανάγκη τη δουλειά, οι οποίοι τρέμουνε βέβαια, γιατί ηθοποιοί είναι, δεν είναι οι άνθρωποι. Ο Μίμης είναι στο πιάνο, δύσκολα τα πράγματα και λέει σένα, ένα, ναι, θα πω και το όνομά του γιατί είναι και αυτός έτσι όπως mm. είναι mm. γνωστός, λέει στην προσπάθειά σου να αποδείξει για το τραγούδι mm. του Μίμη, στην προσπάθειά σου να αποδείξεις πόσο καλό τραγουδιστής είσαι σε μένα, ξεχνά πόσο καλός ηθοποιός είσαι για το κοινό. Mm, είδες. Mm. Εγώ τι λέω από σένα, mm. θέλω να το πει σαν ηθοποιό. Mm. Μου το έχει πει τραγουδιστή αυτό το mm. τραγούδι. Μην προσπαθεί να το μιμηθεί. Πε το μου Δηλαδή, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κατάλαβα εκεί, πολύ μικρό σημείο τότε, κατάλαβα εκεί πέρα πω αυτό ο άνθρωπο ήθελε από τον καθένα τη ψυχή. την προσωπικότητά του να δώσει στο δημιουργημά του. Αυτό που σου είπα πριν για την ψυχή, για το πρώτο take τη οικογραφήσει. Δεν καθόταν με τι ώρε στο στούτιο ποτέ. Δεν το πέμιζε, δεν το διόρθωνε. Ήθελε το πρώτο take στην ψυχή, στην οικογράφηση. Γι' αυτό και έκανε έτσι τεράστιε επιτυχίε διαχρονικέ. Και βέβαια να πούμε ότι είναι απίστευτο το χιούμορτ, έτσι. Ναι. Απίστευτο το χιούμορτ. Αυτό είσαι... το κρατάει ακόμα. Ακόμα? Ναι, ναι, ναι. Το σκαρφίζεται το ανέκδοτο και. Mm. για πλάκα δηλαδή. Όχι μόνο, τα λέει. Εγώ θυμάμαι, <laughs> κοίταζα ένα περιοδικό, από αυτά που έχουν διαφημίσει. Στη... Πρώτα η αριστερά είναι η χοντρή κυρία, μετά διαφημίζει το κέντρο αισθητική, ξέρω εγώ, και δεξιά είναι λεπτή. Που έχει αδυνατήσει χάσει ah. ah, 50 ναι, ναι, κιλά. Ναι, ναι. Και το, το κοίταζα εκεί, όχι ότι έχω πάει ποτέ σε αυτά, δεν έχω καμία σχέση, αλλά με κοιτάει ο Μίμης και μου λέει. Ε, τι κοιτάς λέει αυτά τα περιοδικά, πάντα αριστερά λέει θα είσαι, <laughs> ότι είσαι <ο> πριν. <laughs> 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 αλλά θέλω να σου πω, χωρίς να έχω καμιά σχέση, ξέρετε δεν ασχολούμαι. Ότι κάνω το διάδρομό μου, αλλά το χάζευα και μην πάτε αριστερά άλλη θέση, είσαι τα κοιτάς αυτά. <laughs> Πάντως γενικά, ε, τι χρώμα έχει πάρει η ζωή σου με το μιμή. Λευκό. Λευκό, ε. Ναι, γιατί ήταν, ήταν, το αγαπημένο μου, είναι αυτό που με ταξιδεύει. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το άσπρο η αγνότητα, η αλήθεια. Τελικά ο σύντροφος προς, τον, προς την σύντροφό του ε, πρέπει να ε, του ανοίγει τα φτερά ή με μια προ... προσέτα. Ναι, 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 ο Μίμης έλεγε πάντα εγώ θέλω ελεύθερους ανθρώπους γύρω μου. Και αυτό το απέδειξε. Και το ήθελε πάντα. Και τα παιδιά του και στη σύντροφό του ποτέ δεν είπε. Είναι το μυστικό είπε. της μακροβίας σχέσης. Εγώ νομίζω το δικό μας μυστικό θα πάω στα λόγια τη Ροζίτα Σόκου που έλεγε ότι ο θαυμασμό είναι το Αφροδισιακό. Η Λουκίλα θαύμαζε το μήμη και ταιριάξανε. Κάποιε στιγμέ ε, ο θαυμασμό τελειώνει. Και αυτό, δεν είναι αυτό. Σε τι πω. μετουσιώνεται. Να σου πω. Εγώ το μήμη δεν. Δεν πιστεύω στι σχέσει, στις σχέσεις, στο, τις πολύ έντονε. Δηλαδή, ένα αστραπιαίος έρωτα και ραυνοβόλο που λέμε, θα σβήσει μέσα από την ίδια της, την ένταση και τη λάμψη. Σαν την αστραπή. Τσακ, γρήγορο τελείωσε. Εμά ήταν κάτι που ήταν δύο δρόμοι παράλληλοι. Μα άρεσε μάθετε. να είμαστε μαζί, διότι εκείνο με εκτιμούσε, εκτιμούσε την άποψή μου, γιατί ήμουν τρελή θαυμαστριά του. Χωρί να θέλω κάτι από εκείνον. Δεν ήμουν εκείνη που πήγε να του κολλήσει για να παίξει μια ταινία ή για να τραγουδήσει. Καμία σχέση. Είχα τη δική μου πορεία, τη δική μου οικογένεια, τον δικό μου κύκλο. Καμία σχέση. Εγώ αντίθετα, αντίστοιχα, όπω σου είπε και στην αρχή τη εκπομπή, ήταν η ελευθερία μου. Έφευγα από την καταπίεση του πατρικού μου και μπορούσα να μιλήσω για το ελληνικό τρακούδι, να ακούσω για τι ταινίε, να μάθω για του ειδοποιού. Άρα πηγαίναμε παράλληλα κάποια χρόνια και μοιραία καταλάβαμε ότι πρέπει να είμαστε μαζί, διότι και εκείνο μόνο με μένα ένιωθε καλά, μακριά από όλε τι άλλε που ήθελαν κάτι από εκείνον. Και εγώ μόνο με το μήνυμα ένιωθα καλά, διότι είχα πράγματα να πω και μου γέμιζε την ψυχούλα μου. Μακριά από του δίθεν και από του. Του δικού μου του κύκλου που με βλέπαν σε μια καλή, πολύ νύφη. Έτσι, δεν είχαμε δέντια. Οπότε ήρθε μόνο του. Άρα, μέσα από μια ουσιαστική σχέση που ο ένα γνώρισε καλά τον άλλον, είπε τα μυστικά ο ένα του άλλου, ζήσαμε πράγματα, καταλήξαμε να είμαστε μαζί. Φαντάζομαι και ότι συμπλήρωνε κάποια κομμάτια που του λείπαν αυτό. Δεν μπορούσε αυτό να τα διαχειριστεί. Ναι. Και... Σίγουρα. Μα κάποτε μα είχε. η Λίτσα, η πατέρα, ήμασταν. ταξιδεύαμε μαζί. Και κάτι έβαλε κάτω τι ημερομηνίε που γεννηθήκαμε, γιατί έχουμε και με μια μέρα διαφορά γενέθλια και έχουμε mm. γεννηθεί την ίδια ώρα και όλα αυτά. Και έβγαλε κάτω κάτι φεγγάρια, κάτι αυτά δεν ξέρω τι, κάτι σελίνε, δεν ξέρω. Και μου λέει αυτό λέει που έχετε εσεί στην ταύτιση είναι ένα στα τρία εκατομμύρια. Ότι είναι. Ναι, στα τρία ναι, 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 έτσι μα είχε πει Το, το λένε και ναι. καρμικό, ναι. ξέρει. Πολύ, πολύ. Οπότε και. μπορεί. Αλλά κυρίω δεν ήταν. Επάθαμε, έξω σε έναν έρωτα ξαφνικό για να σβήσει μέσα από την ίδια την ένταση. Όχι. Ούτε κάτι χλιαρό, μόνιμο, χλιαρό σου. Όχι, ούτε, ούτε, ούτε μόνιμο χλιαρό. Δεν πέρα. είχαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν είχε πέρασει ποτέ από το μυαλό μου για τρία-τέσσερα χρόνια ότι θα είμαι με τον ίδιο. Όταν ο θαυμασμό, mm. όταν περνάει, τον έχει mm. γνωρίσει τον άλλον, έχει εξαρτήσει, mm. ξέρει τα πάντα, του mm. και το mm. έργο του. Mm. Σε τι μετουσιώνεται, τι γίνεται ο θαυμασμό, κάτι άλλο γίνεται. Μια αγάπη, εκτίμηση, όλο αυτό που σου λέω ότι που έδινε αγώνε μέσα από δισκογραφικέ εταιρείε, μέσα από τι συναυλίε του, μέσα από mm. όλο αυτό για να να φανεί αυτή το τεράστιο ταλέντο που κάποιοι του βάζαν τρικλοποδία ή που δεν το άφηναν να, να φανεί, να βγει προ έξω. Αυτό σε συνέπαιρνε και ω ε, κοινωνικό άτομο, δηλαδή ότι εργαμό Γιατί αυτή η τρικλοποδιά, δηλαδή έβρισκε μέσα στην αδικία. Την έβλεπα και, την αδικία. Πολλά, πολλά, πολλά πράγματα δεν έφταναν στα αυτιά επαν... του. Πολλά πράγματα δεν έμαθε ποτέ. Φίλτρα, ούτε θα τα φίλτραρες. μάθει. πάρα πολλά. Ήμουν κυματοτράφτη. Πολλά πράγματα δεν τα έμαθε. Αλλά του φτιάξα και πολλέ σχέσει. Α πούμε, με, με τον Γιάννη το Ταλιανίδη, δεν θα μιλούσαν από το 90, εάν δεν είχα πιάσει εγώ ένα έγγραφο που είχε έρθει από άλλο άτομο, που δεν δίθεν ότι το, το είχε γράψει ο Μήμη, και μου το είπε ο Γιάννη που τον γνώρισα, ότι εγώ με το Μήμη αδελφό μου μια ολόκληρη ζωή, και όμω μου λέει, μου στείλε αυτό. Το τι σου στείλε. Και το είδα, και δεν είχε ιδέα ο Μίνης. Είχε μπίτρυ κλοποδιά άλλου τρίτου ανθρώπου και του τα έφτιαξα και ξανά ήσαν μέχρι τέλου αδέλφια. Όπω και τώρα συμβαίνουν πράγματα. Ναι, που βέβαια, πέφτουν, από πίσω μα. Δεν μάτια. πέφτουν στην αντίληψη. Λοιπόν, θέλω να πω πολλά πράγματα δεν τα άμαθε ο Μήμης Και δεν θα τα μάθει. Φίλτρο, φίλτρο. Φίλτρο, βέβαια. Έτσι πρέπει. Είς Αλλά θέβαια, του έφτιαχνα σχέσει. Ε, ναι, βέβαια, τι να μάθει τώρα. Να είναι έναν εμπόδιστο μπροστά να τρέξει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει, αυτό που δημιουργεί και λοιπά. Και... α πούμε, ένα τραγουδιστή που το παίζει καλό με όλου και ξέρω τι τροποδίε που του βάλει 100 φορέ για να μην είναι στο ηρόδιο, για να μην πάρει την τάδε στην αυλία, για να μην... Εγώ τα ξέρω. Τα έχω μάθει. Τα ξέρω. Δεν του τα Δεν έχω Δεν είναι ανάγκη πότε. να τα ξέρει και ο Μίμης. Εγώ τα ξέρω. Σημασία έχει ότι ξέρω ποιοι τον έχουν τιμήσει εν ζωή, ποιοι του έχουν βάλει τρικλοποδιέ, και κακά τα ψέματα. Αλλιώ αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει ένα φιέρωμα στον πλέ, αν ξέρω τι τρικλοποδιέ που έχει βάλει, θα φάει ένα όχι ή χειρό, και αλλιώ έναν άνθρωπο που τον έχει τιμήσει εν ζωή και τρέχει. Κακά τα Ωραία. Μέχρι τώρα έλεγε ότι σε ρωτούσα. Ναι. Τώρα πε αυτό που θέλει εσύ. Δηλαδή κάτι που εγώ δεν ρώτησα και δεν πρόλαβε να το πει αυτέ τι δύο ώρε που μιλά σε κατάπαυση. Και κούρασα <laughs> να τον μη πει να ακούσει <laughs> ένα <δω> τραγούδι. <laughs> <laughs> Όχι, εγώ θέλω να ευχηθώ στον κόσμο. Μέρε που είναι. Να έχει την υγεία του, το οποίο ακούγεται έτσι πολύ τετριμένο. Η υγεία, ε, μωρέ, υγεία εύχονται όλοι. Άμα τη χάσει, καταλαβαίνει τι σημαίνει. Η υγεία είναι ο άσο τη ζωή. Όσα μηδενικά και αν ακολουθούν, είτε ένα δέκα ευρώ, είτε έξι ένα εκατομμύριο ευρώ, μηδενίζονται αν δεν έχει την υγεία σου. Άρα είναι πολύ ουσιαστική ευχή να έχουμε την υγεία μα, τη σωματική, την πνευματική και την ψυχική. Αυτό θέλω να ευχηθώ εγώ. Για, νομίζω για όλα τα άλλα με ρώτησε, αλλά αν θε να φέρει άλλε δύο ώρε για αυτά που θα θυμηθεί. Όχι, αλλά ναι. Ναι. να σου, πω ότι αν δεν έχει την ψυχή. Από την ψυχή ξεκινάνε όλα. Ε, Σωματοποιεί, δηλαδή, ναι. άμα ψυχικά ναι. δεν είσαι καλά. Γι' αυτό καλά. με είδε να προβληματίζομαι και για το μήμη. Καλό ο εγκλισμό για να προστατευτεί από τα μικρόβια και από τι πνευμονίε. Αλλά, τις πνευμονίες. Την Αλλά από την άλλη. Τι γίνεται με το μαράζι, έτσι. τι γίνεται με λέω, τι αγκάθου. αυτό Τρει μήνε ακόμα να φύγει ο χειμώνα, να πάμε σε ανοιχτού χώρου και να μπορέσει να χαρεί. Για να τον απολαύσει και ο κόσμο και ο ίδιο να χαρεί. Πόσο νομίζει θα κάτσει πάνω στο πιάνο με το βάλει τώρα σε ένα μεγάλο κυποθέατο τώρα ανοιχτό. Εδώ αν τον είχε και του ζήταγε ένα τραγούδι θα καλόταν όλοι το δίνουν. Όλο το αν τον δύο ώρα. εκεί πέρα ναι, θα την ώρα με ένα πιάνο. παιδί που του δίνει Ακριβώ. Εντελώ. Το παιχνίδι του, η ζωή του όλη. Λοιπόν κυρίε και κύριοι, Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, 70 χρόνια δημιουργία Μήμη Πλέσα. Ποιο το ξέρει, εκδόσει Μήνω. Δεν υπήρχε. Δεν που... φταίω εγώ που δεν βάλαμε τραγούδια όμω. Πες τα. Πες το, πές το εντάξει. Πέστα. Ούτε, ούτε για το βιβλίο είπαμε τίποτα, γιατί δεν θα το παίρνατε. Αν λέγαμε ότι είναι το βιβλίο κάτι κουβέντο που το ξεφιλεί και το λένε όλο, όλο, όλο. Μετά τι λόγο έχει να το πάρει ο άλλο. Αλλά να το πάρετε για να δείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Πώ μπορεί να είσαι αντιστάρ. Πώ μπορεί να δημιουργεί και να τα αφήνει στον στο σύμπαν τα δημιουργή, δημιουργήματά σου, πώ μπορεί να ασχολείσαι μόνο με αυτό που αγαπά και να είσαι ευλογημένο ότι έχει κάνει 70 χρόνια καριέρα και άλλα 70 χρόνια να έχει μπροστά σου θα συνέχιζε να κάνει αυτό το πράγμα. Να το πάρετε αυτό το βιβλίο, ειδικά τα νέα παιδιά, γιατί τίποτα, 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 τίποτα δεν σου χαρίζεται. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν γίνεται αν δεν παλέψει ή υδρώσει και αν δεν. μπορεί να ζήσει χωρί αυτό, τότε σημαίνει ότι δεν κάνετε γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Πολύ σωστά. Αν περάσουν δύο μέρε και δεν ασχολείται με τη μουσική, δεν κάνετε για μουσικό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σα πω, Λουκίλα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλου του ακροατέ που είχαν την υπομονή να μα ακούσουν. <laughs> Ατέλειωτη πολυλογία. <laughs> δεν φταίω εγώ. Εγώ έλεγα να μπουν τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Το είπα 5-6 φορέ. Αλλά τα τραγούδια του Μίκη τα, βρ, του, του του μίμι, μίμι τα βλέπουν παντού όπου θέλουν. Εσένα να μιλά για το Μίμη και να μα λε όλα αυτά τα πράγματα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ωραία όμω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και θέλω να πάρει τη τηλεφώνου όταν του βάζει να την ακούσει να μου πει τι είπε. Βεβαίω. Ναι, βεβαίω. Έτσι, μα μαλώσει λε που δεν βάλε μουσική. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Δεν μα μαλώσει. Του βάζω και τα τραγούδια του στο YouTube Α. και αλλά δεν. το χαρεί πολύ πιστεύω. Ωραία, ωραία. Έγινε. Κυρίε και κύριοι, μέχρι την άλλη εβδομάδα να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας και να ασχολείστε με δημιουργικά πράγματα.